Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είναι το η εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση μάλλον δυσάρεστη, καθότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι εντείνονται οι καταστάσεις, μάλλον έχουμε δημιουργία έντασης με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή διαβάζουμε σε διεθνή μέσα ότι συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο στρατιωτικής ενέργειας εναντίον εκείνων, όπως τουλάχιστον μεταδίδουν κάποια ξένα πρακτορία και κυρίως ρώσικα, εκείνων που απειλούν την εθνική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία της Τουρκίας. Επειδή δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που την απειλούν, και είναι και μια περίεργη αντίληψη της Τουρκίας και ιδιαίτερα του κυρίου Ερντογάν, τι αποτελεί εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι λιγάκι θέμα για όλα αυτά τα ζητήματα. Όπως και να έχει, είμαστε σε μια κατάσταση μάλλον έκτακτης. Θα συζητήσουμε για τα ζητήματα αυτά. Συγγνώμη, το τηλέφωνο λιγάκι ήταν προβληματικό. Είχαμε ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Είναι ο κύριος Χιλαδάκης. Στο τηλέφωνο. Έλεγα προηγουμένως ότι διάβαζα σε ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας με την παρουσία του Προέδρου Ερντογάν. Όπου συζητιέται και η ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον όσων απειλούν, χωρίς να λένε κάτι παραπάνω, απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Κοιτάξτε, καταρχάς η είδηση που έπεσε σαν βόμβα εχθές ήταν ότι ο Ερντογάν ακύρωσε τις ομιλίες που είχε προγραμματίσει, συνολικά 39 τον αριθμό, από τις οποίες η μεγαλύτερη θα ήταν στην Γενή Καπού, δηλαδή στη νέα είσοδο της Κωνσταντινούπολης, όπου μαζεύονται πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος για τις πολύ κρίσιμες εκλογές της 23ης Ιουνίου. Ναι, είναι οι επαναληπτικές της Κωνσταντινούπολης, δεν είναι. Ο Ερντογάν είχε αναβιβάσει ως εκλογές γοήτρου, προσωπικού γοήτρου για τον ίδιο, και είχε σκοπό να κατεβεί, δηλαδή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει ο εκλεκτός του. Η απόφαση αυτή και η συνέχεια η απόφαση του Ερντογάν να παραμείνει στην Άγκυρα, όπου να συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο, μετά από τη σύγκληση εκτάκτως του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά. Έχω πληροφορίες που με ανησυχούν. Υπάρχει και από δική μας πλευρά κάποια προώθηση μονάδων σε νησιωτικές περιοχές, ειδικά τη Δευτέρα το βράδυ, από ό,τι έμαθα, αναχωρήσαν κάποιες μονάδες από την Αττική προς άγνωστη κατεύθυνση νησιών Ανατολικού Αιγαίου. Είχαμε σήμερα νέες πολύ δυνατές παραβιάσεις με τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που πετάξαν πάνω από το Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι. Οι νούσες είναι κάποια συμπλέγματα νησιών τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα κατέχει παράνομα. Υπάρχουν κινήσεις και από τουρκικής πλευράς, κυρίως από τον άφθαλμο του Αξάζο, που έχει συγκεντρωθεί μονάδες του στόλου. Οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει έναν αποβατικό στόλο στην περιοχή. Βέβαια, η προσοχή είναι στραμμένη κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, και σήμερα παρακολουθούσα δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από τα τουρκικά κανάλια. Το Star, το τουρκικό κανάλι το Star, μετέδωσε την είδηση, η οποία με έκανε εντύπωση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύει, του Uğur Özgören, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πληροφορίες από τουρκικής πλευράς, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάνουν τίποτα για να στηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση θερμής αναμέτρησης. Και το ενδεχόμενο αυτό της θερμής αναμέτρησης είναι γνωστό, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί, εξαιτίας του γεγονότος ότι η τουρκική προκλητικότητα πλέον στην περιοχή δεν λογαριάζει καμία εθνική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχαμε τον τελευταίο μήνα τρεις παραβιάσεις σοβαρές στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και κατεχομένων, και είχαμε και ένα άλλο ρεπορτάζ από το ATV, το τουρκικό κανάλι ATV. Είναι εντυπωσιακό, κύριε Καζάκη, αυτές τις μέρες βλέπω ότι
τα τουρκικά κανάλια, και αυτό δεν είναι σύνηθες, αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες με φιλοπόλεμες κορώνες, κυρίως για το Κυπριακό, με δηλώσεις διαφόρων παραγόντων, υφυπουργών, αλλά και όσον αφορά και την ελληνική επικράτεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, οι οποίες αν είναι δυνατόν να μπορούμε να τις πάρουμε στα σοβαρά και όμως τις προτάσουν, η Κύπρος, επειδή είναι ακριβώς δίπλα στην Τουρκία, ενώ η Ελλάδα απέχει 1800 χιλιόμετρα, κάπου τόσο είχαν πει, δεν μπορεί να έχει κανένα δικαίωμα στην περιοχή. Και φυσικά αγνοείται τελείως η ύπαρξη του Καστελόριζου, το οποίο είναι, θεωρείται ότι δεν έχει ούτε εθνική υπόσταση, ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ουσιαστικά υπάρχει στο χάρτη βάσει των τουρκικών προθέσεων. Η κατάσταση όπως περιγράφεται είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή για τον Ερντογάν, και εδώ είναι το πρόβλημα το οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε. Τώρα το πώς εμείς αντιμετωπίζουμε τη δύσκολη κατάσταση του Ερντογάν είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε, διότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει δεχτεί πιέσεις από αμερικανικής πλευράς, ισχυρές πιέσεις για το ζήτημα των ρωσικών πυράβλων S-400, και από την άλλη έχει δεχτεί πιέσεις και από ρωσικής πλευράς, μην τυχόν και υποχωρήσει στις αμερικανικές πιέσεις και δεν παραλάβει, δεν τηρεί τη συμφωνία παραλαβής των ρωσικών πυράβλων S-400. Μάλιστα υπάρχει και ένα ζήτημα στη Συρία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν αυτές τις μέρες τους Ισλαμιστές οι οποίοι στηρίζονται από την Άγκυρα, ένα γεγονός που έχει δημιουργήσει πάλι κάποιο πρόβλημα. Στο Ιμπλίμπ, στο θύλακα Ιμπλίμπ, λέτε. Στο θύλακα Ιμπλίμπ, ακριβώς. Αυτό έχει επίσης δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον Ερντογάν, και η κατάσταση αυτή και... Στην περίπτωση, είχα γράψει πριν από λίγες μέρες ένα άρθρο ότι μεταξύ 23 Ιουνίου και 7 Ιουλίου, που είναι οι ελληνικές εκλογές, θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα. Εάν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες λένε, βέβαια επίσημα δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις, αλλά έχουν διαρρεύσει πάρα πολλές φημομετρήσεις, είναι δυνατόν ο Ερντογάν να χάσει με πολύ μεγαλύτερη ποσοστό από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη, όπου η διαφορά των δύο υποψηφίων ήταν γύρω στις 17.000, μιλάμε τώρα για 100.000 διαφορά. Αυτό θα είναι θανάσιμο πλήγμα για το γόητρο του Ερντογάν, και ένας ηγέτης του αναστήματος του Ερντογάν, ο οποίος βασίζεται στο γόητρο του παντουρκιστή ηγέτη, είναι ικανός για όλα. Και γι' αυτό επισημαίνω τον κίνδυνο, σε συνδυασμό με τις απειλητικές δηλώσεις πολλών Τούρκων παραγόντων, αλλά και τις περίεργες κινήσεις δυνάμεων εντεύθυν και εκατέρωθεν των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, κύριε Καζάκη. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που γίνονται συνέχεια από την ελληνική πλευρά. Δεν είναι μόνο ο κύριος Αποστολάκης που έχει αρχίσει την προετοιμασία κλίματος πολέμου στην ανάμεσα Ελλάδα-Τουρκία από το Μάρτιο του 18, αν θυμάστε, που είπε ότι σε περίπτωση που αποβιβαστούν Τούρκοι σε μια βραχονισίδα, σε ελληνική βραχονισίδα, εγώ θα την εξαϊλώσω, και γιατί τόσο ανόητες τοποθετήσεις. Αλλά μπήκε στο χώρο και η κυρία Μπακογιάννη μόλις πριν λίγες μέρες. Και ο κύριος Σιμίτης. Και ο κύριος Σιμίτης ακριβώς. Με την πρωτοφανή δήλωση. Βεβαίως, ναι, ο οποίος βεβαίως είναι ο λαγός του λαγών. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ο βασιλιάς λαγός. Να σημειώσω εδώ, να παρατηρήσω ότι οι δηλώσεις αυτές από ελληνικής πλευράς είχαν αρχίσει σε μια περίοδο που η Τουρκία δεν ασχολούνταν καθόλου με. Ναι, αυτό ακριβώς. Με την δική μας την πλευρά. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Ήταν σαν να προκαλούσαμε τις τουρκικές αντιδηλώσεις και τις τουρκικές ανθεληνικές κορώνες. Αυτό με βάζει και εμένα σε ένα μου έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, γιατί σε αυτή την περίοδο είχαμε όχι μόνο αυτή την καλλιέργεια πολεμικού κλίματος, είχαμε περίεργες δηλώσεις των Αμερικανών, όπως για παράδειγμα του Πάιατ, του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αλλά και την ΟΥΤ και τη Ουάσιγκτον, ότι θα κατανοήσουμε αν η Ελλάδα αποκρούσει στρατιωτικά τις προκλήσεις της Τουρκίας, ή ξέρω εγώ αυτό που είπαν τώρα με την επίσκεψη Αποστολάκη στην Ουάσιγκτον, όπως και ταυτόχρονα είχαμε την επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή την επέτειο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, όπου δεν ξέρουμε ακριβώς
τι έχει υποθεί, ποια είναι τα ζητήματα δηλαδή που απασχόλησαν στη συνάντηση Τσίπρα Ερντογάν. Εδώ είναι το ερώτημα. Ήταν η δύο-ωρή συνάντηση στην Άγκυρα που έγινε, ναι, και κλεισμένων των θυρών. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε ο Ερντογάν τον κύριο Τσίπρα. Κάτι το οποίο δεν συνηθίζονταν ποτέ σε όλες τις επισκέψεις Ελλήνων ηγετών στην τουρκική πρωτεύουσα. Ναι. Δεν τον υποχρέωσαν να καταθέσει στεφάνι στο μαυστολείο του Κεμάλ, όπως λέει το πρωτόκολλο. Βέβαια, αυτό δεν τον ενδιαφέρει και πολύ τον Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να αποδομήσει τον Μουσταφά Κεμάλ. Ναι, Ατατούρκ. Ναι. Αλλά η υποδοχή. Αν και το χρησιμοποιεί τώρα, βεβαίως. Ναι. Το χρησιμοποιεί στην προπαγάνδα του. Η υποδοχή που του έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο με γλέντια, με χορούς, με τραγούδια ήταν κάτι το πρωτοφανές. Ακολούθησε αυτή η δύο... Ειδική παρουσίας, ειδική εμφάνιση των συζύγων, μην ξεχνάμε, ναι, ναι, που... Ήταν πολλά τα εντυπωσιακά. Για το τουρκικό πρωτόκολλο είναι μεγάλη ιστορία το να εμφανιστεί η κυρία Ερντογάν μαζί με την κυρία Περιστέρα μαζί και να μέσα συνέντευξη δημόσια τοποθετήσει δημόσιες και διάφορα τέτοια. Ακριβώς. Ούτε με τον Τραμπ δεν κάνανε τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό και μου είχε προξενήσει μεγάλη εντύπωση. Και αυτές τις μέρες είχαμε και κάποιες συζητήσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ακριβώς. Άλλο ένα ερωτηματικό μεγάλο, διότι αυτό. Είχαμε τη δήλωση του Ακάρου, ο οποίος είπε ότι βρίσκονται σε καλή πορεία αυτές οι συζητήσεις. Την ίδια ώρα και μάλιστα όταν είχαμε στρατιωτικό κλιμάκιο της Τουρκίας που επισκέφτηκε τον κύριο Αποστολάκη λίγο πριν αυτός αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον. Για την Ουάσιγκτον, ακριβώς. Λοιπόν. Είναι ερωτήματα σημαντικά. Είναι ερωτήματα σημαντικά. Βέβαια δεν πρέπει να δημιουργούμε ανησυχίες. Όχι. Αλλά όλα αυτά συντείνουν στην εκδοχή ότι είναι δυνατόν ίσως να σημειωθεί κάποια θερμή κατάσταση και με την... εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τρέξουν να υποστηρίξουν την ελληνική πλευρά. Γιατί πότε το κάνανε, συγγνώμη. Πότε δεν το κάνανε αυτό. Με απότερο σκοπό βέβαια να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, να διαπραγματευτούμε το κύριο θέμα που ενδιαφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία, που είναι τα ενεργειακά κοιτάσματα. Η συνδιαχείριση του χώρου. Η συνδιαχείριση του χώρου. Ναι. Τα οποία όλα είναι ελληνικής δικαιοδοσίας. Εδώ φυσικά πέρα είναι το επίμαχο, το επιτίδευμα όλης αυτής της... Νομίζω ότι και για τον Ερντογάν είναι μια θαυμάσια διέξοδος και από το αδιέξοδο που βρίσκεται σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μία οι Αμερικανοί πιέζουν και πιέζουν και οι Ρώσοι. Οπότε μια διέξοδος, έστω και με απενενοημένο διάβημα, είναι μια τακτική κίνηση που θα μπορούσε να επικλωβήσει, να αποσυμφορήσει την κατάσταση αυτή. Από την άλλη μεριά, φαίνεται. Ναι, για τον Ερντογάν. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, θα μπορέσει να κινηθεί πιο ελεύθερα και στο εσωτερικό. Ναι, να ξαναμοιράσει την τράπουλα τουλάχιστον. Ακριβώς. Μα αυτή είναι η επιδίωξη. Να ξαναμοιράσουν την τράπουλα, φυσικά σε βάρος δικών μας και κεκτημένων. Βέβαια. Εντάξει, σε βάρος του Καραμπέζο πράκτορα θα μοιράσουν. Είναι επίμαχο ζήτημα. Η ελληνική πλευρά κινείται με ένα οπορτουνιστικό, για να μην πω χειρότερα λόγια, τρόπο, το οποίο δίνει τροφή σε αυτή την προοπτική της δημιουργίας μιας θερμής κατάστασης με απότερο σκοπό τη διαπραγμάτευση δικών μας κεκτημένων. Αυτό είναι το επίμα που ζήτημα. Αυτό βέβαια και εδώ πέρα, επειδή η Τουρκία πλέον έχει αναπτύξει στρατιωτική πρωτοβουλία από την Κύπρο μέχρι τον Εύρο, βεβαίως διαφορετικού επίπεδου και σε κάθε σημείο, είναι σε θέση να δημιουργήσει κάποιο πολεμικό επεισόδιο, βεβαίως, κατά μήκος όλης αυτής της οριοθετικής γραμμής που είναι από την Κύπρο, που προσφέρεται και για άλλους λόγους η Κύπρος, εκτός από τα ενεργειακά κτλ., μέχρι τον Εύρο. Ειδικά μετά τις τελευταίες ασκήσεις που κάνανε, όπου πλέον επαναπροσανατολίζεται ολόκληρη η αμυντική γραμμή της Ελλάδας στον Εύρο, όπου πλέον οι βασικές μονάδες τίθεται στην υπηρεσία των Αμερικανών, ειδικά μετά τις ασκήσεις που κάνανε στη Βουλγαρία, με τα Λέοπαρντ να συνδράμουν. Η πρόθεση την τελευταία που έγινε γνωστή να δημιουργήσουν οι Αμερικανοί βάση στην Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως. Είναι εδώ. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δυστυχώς βλέπω ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις υπάγονται σταδιακά σε ξένα κέντρα αποφάσεων, αδυνατίζοντας πολύ σημαντικά να πούμε κάτι. Μας να αντιδράσουμε βάσει των κριτηρίων. Αυτό έχετε δίκιο. Αλλά προσέξτε τώρα, αν εγώ ήμουν στο επιτελείο του Ερντογάν, το στρατιωτικό επιτελείο του Ερντογάν, και μάθαινα
ότι οι βασικές ταξιαρχίες της Ελλάδας, εκείνες που είναι, πώς να το πούμε, αιχμή του δόρατος άμυνας της χώρας στον Εύρο, βρίσκονται σε διαδικασία επαναδιοργάνωσης στη βάση του των... Ξέρουν αυτό στην Άγκυρα, κύριε Καζάκη, αυτό το γνωρίζουν. Το ξέρω, βεβαίως το γνωρίζουν. Απλά σας λέω... Η αντίληψή τους είναι ότι είμαστε πλέον στην περίοδο πιο αδύναμου κρίκου που υπήρξε τις τελευταίες δεκαετίες. Έχετε δίκιο, αλλά συγγνώμη, αν είσαι στρατιωτικός, ξέρω ότι έχετε εμπειρία να κρίνετε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και αν ήμουν και εγώ στη θέση του επιτελικού σχεδιασμού της Τουρκίας και έβλεπα ότι απογυμνώνονται οι ελληνικές μονάδες, ναι, από τα βασικά στοιχεία που είχαν, είτε σε πυροβολικό είτε σε θωρακισμένα, για να ανακάμψουν, για να φέρουν τα Bradley οι Αμερικανοί, για να φτιάξουν τις καινούργιες μονάδες, τις μεικτές μονάδες όπως θέλουν, για να τις χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους επιχειρησιακούς λόγους. Δημιουργείται λοιπόν ένα παράθυρο ευκαιρίας πολύ σημαντικό για την Τουρκία, εάν θέλει να κάνει κάτι στον Εύρο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και πολιτικό κενό τώρα με την... Ιδιαίτερα, ναι, μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Των ευρωεκλογών όπου έχει... Όπου έχουμε γκριζάρισμα δύο νομών της Θράκης. Αυτό ήταν το... πρέπει να έχετε υπόψη ότι η Άγκυρα έχει ρίξει εκατομμύρια, έχει ρίξει πολύ χρήμα στην περιοχή εκείνη για να μπορέσει το κόμμα αυτό, το κόμμα Ειρήνης, Φιλίας και Ισότητας, το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν, τώρα η επιδίωξή τους είναι να μπορέσουν να φτάσουν, να περάσουν το 1% και ή δυνατόν σε συνεργασία με ελληνικές προοδευτικές δυνάμεις. Τώρα ποιες θα είναι αυτές οι ελληνικές προοδευτικές δυνάμεις? Ο καθένας μπορεί να υποθέσει. Που θα συνεργαστούν με αυτό το κόμμα να μπορέσουν να βάλουν μέσα στη Βουλή βουλευτές. Και είναι γνωστό ότι τώρα η προηγούμενη Βουλή είχε 4 μουσουλμάνους βουλευτές. Ναι. Η δυνατότητα να ενώσουν τον κόσμο αυτόν που ψήφιζε αυτούς τους βουλευτές των άλλων κομμάτων και να τους διοχετεύσουν σε αυτό το κόμμα, σε συνεργασία με ψήφους υποτίθεται προοδευτικών, εξυγχρονιστών κτλ. Δεν ξέρω, ας πούμε, τις περιοχές, καθιστά πολύ δυνατό τον κίνδυνο. Και με τα κεφάλαια που ρίχνει η Άγκυρα στην περιοχή και με τις χρηματοδοτήσεις που κάνει η Ziraat Bank Kansi, δηλαδή η Αγροτική Τράπεζα Κωνσταντινούπολης, που δίνει αβέρτα δάνεια, θα μοιράζει δεξιά και αριστερά τη στιγμή που οι Έλληνες νομικά δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από ελληνικές τράπεζες, δημιουργείται άμεσος ο κίνδυνος ένα τουρκόφρονο κόμμα, για να μην πω χειρότερη λέξη, να το δούμε ξαφνικά να διεκδικεί και έδρες στην Ελληνική Βουλή. Έτσι ακριβώς. Και αυτό ακριβώς. Βέβαια, αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση, διότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει μειονοτικά κόμματα και μάλιστα παρά και ενάντια στις διεθνείς συνθήκες και στο διεθνές δίκαιο. Οπότε, από τη στιγμή που θα έχουν εμφάνιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε συμμετοχή σε ευρωκοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει ευρωκοινοβουλευτική ομάδα μειονοτικών κομμάτων. Ακριβώς, ναι, και ανήκει το ουράνιο τόξο. Έτσι, μπράβο. Φλόρινα. Λοιπόν, όποτε καταλαβαίνετε, de facto μπαίνει ζήτημα για την Ήαιτη Θράκη. De facto. Λοιπόν, οπότε από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι όλα ανοιχτά. Γι' αυτό και λέω, έχουμε προσφέρει αυτή τη στιγμή μια εξαιρετική ευκαιρία προς την Τουρκία. Και καθώς η Τουρκία, ο Ερντογκάν πιο συγκεκριμένα, πιέζεται πανταχώθεν, είναι μια πολύ καλή διέξοδος. Και με δεδομένο ότι η πολιτική. Αυτό είναι το επίμαχο, ακριβώς. Και επειδή η πολιτική μειομικρογιώτα εδώ, που είναι γνωστή για την εθελοδουλεία τους, την υποτέλειά τους και τον άτιμο ρόλο που έπαιξαν, είτε σαν πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης, είτε σαν υπουργός εξωτερικών η κυρία Μπακογιάννη, όταν βγαίνουν και λένε Θεός φυλάξει και πόλεμος από ατύχημα, πολύ φοβάμαι ότι πέρα από όλα αυτά που συζητάμε και τις εκτιμήσεις που κάνουμε, υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο είναι αδυσόπιτο και ίσως αποδειχτεί να είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την οποιαδήποτε σύγκρουση ή αναμέτρηση υπάρξει στην ευρύτερη περιοχή. Και την ίδια ώρα ο ελληνικός λαός ασχολείται με τις κοκορομαχίες που βλέπω στα κανάλια, ένα θλιβερό θέαμα μεταξύ των μεγάλων, των υποψηφίων των μεγάλων κομμάτων, και δεν ενημερώνεται δυστυχώς για αυτή την καυτή κατάσταση που εξελίσσεται στην περιοχή μας, δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Δεν πρέπει να ξέρει. Δεν πρέπει και δεν πρέπει να το συζητάει. Το πρόβλημα. Να του έρθει ξαφνικό, να του έρθει τρέλα, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Και μετά να εμφανιστούν οι όποιες υποχωρήσεις ή εκχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που θα είναι πολύ πιο σοβαρές από αυτές που έγιναν την εποχή του γκριζαρίσματος των ημείων. Των ημείων.
να φανούν ότι τέλος πάντων είναι κάτι το αυτονόητο, ότι κάτι το δεδομένο. Κάτι πρέπει επιτέλους να το κάνουμε και να, ναι, για να μην αποφύγουμε τον πόλεμο, τέλος πάντων, βρε παιδιά. Η πολιτική κατευνασμού και υποχωρήσεων που υποτίθεται εφαρμόστηκε επί δεκαετίες για να φέρει την ειρήνη, μας έφερε ακριβώς στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης. Αυτό ήταν το. Και το δυστύχημα σε αυτή την ιστορία, και αξίζει τον κόπο ίσως να το πούμε, είναι ότι ενώ και σε άλλες περιόδους της χώρας είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία, υπόθεση πέρα από τον Ατήλα, υπήρχε το χώρα, υπήρχε το σεισμίκ, που φτάσαμε στο παραπέντε που λέμε. Ήταν τελείως διαφορετικοί συσχετισμοί δυνάμεων. Βεβαίως. Τότε, και η άλλη πλευρά μας υπολόγιζε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ακριβώς. Υπολογίζει σήμερα. Ένα από τα βασικά στοιχεία που ήταν στους σχετισμούς δύναμης τότε, πέρα από τη συγκρότηση της χώρας, ότι η χώρα δεν ήταν ρεμπέτα σκέρι, αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα, δηλαδή αυτή τη χρεοκοπία και την κατάρρευση που έχουμε σήμερα, πέρα από αυτό. Τα Βαλκάνια ήταν σε διαφορετική φάση. Δηλαδή το γεγονός ότι, και αυτό δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, το γεγονός ότι η αποσόβηση της κρίσης σεισμικ έγινε με μια απλή συμφωνία που έκανε ο τότε Ανδρέας Παπανδρέου, πρωθυπουργός της χώρας, με τη χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας, τη Βουλγαρία, σε στρατιωτικό επίπεδο. Υπήρξε και η κινητοποίηση τότε βουλγαρικών. Βεβαίως. Με την Τουρκία. Αυτό λέω. Δηλαδή ότι είχες δυνατότητα να κάνεις συμμαχίες στα Βαλκάνια που θα ήταν με αποτρεπτική ισχύ εναντίον της Τουρκίας. Τώρα βλέπουμε τα Βαλκάνια και τρομάζουμε. Τρομάζουμε στην κατάσταση που έχουν οδηγηθεί. Άρα, και αυτές οι στρατηγικές επιλογές που έγιναν το 90 και επέτρεψε η ελληνική πολιτική ηγεσία να καταστραφούν τα Βαλκάνια. Κυριολεκτικά, θα το πληρώσουμε και θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Κύριο Σαμαρά τότε, τον Υπουργό Εξωτερικών. Έτσι, μπράβο, ναι, ακριβώς. Με την άθλια πολιτική που εφαρμόστηκε, διαλύσανε τον κυριότερο πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια και από τότε μέχρι σήμερα έχει επικρατήσει αυτή η αποσταθεροποιητική. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει και το τι γίνεται πραγματικά στην Αλβανία. Το βλέπω. Άλλο ένα χάος. Σήμερα από ό,τι είδα, είχε μια συνάντηση ο κύριος Ράμα με τον κύριο Γιούγκερ στις Βρυξέλλες. Υπάρχει κρίση στην Αλβανία μεταξύ του Πρόεδρου και του Έντι Ράμα, του Αχμέτ Μέτε. Και ο κύριος Ράμα θέλει να αναβληθούν οι εκλογές. Ο κύριος Γιούγκερ λέει, εγώ δεν ανακατεύομαι στα εσωτερικά σας, αλλά εντάξει, ας πούμε, κάντε και τις εκλογές για να φαίνεται ότι είστε δημοκρατία. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άθλια. Είναι άθλια. Παρακολουθεί τα γεγονότα χωρίς να δίνει καμία προοπτική λύση σε κανένα γεγονός, με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα άλλο χάος στα βόρεια σύνορά μας. Αυτό είναι. Όπως έκανε η αστυνομία της Νέας Υόρκης όποτε αντιμετώπιζε πόλεμο ανάμεσα στις οικογένειες της μαφίας. Τους άφηνε να σκοτωθούν μεταξύ τους και μετά με αυτούς, η οικογένεια της μαφίας που κυριαρχούσε έκλεινε συμφωνία μετά με τους πολιτικούς και την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, με κάποιο τρόπο, τέτοιο τρόπο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι διαφορές. Δηλαδή, σαφέστατα δεν έχουμε πολιτικές διαφορές. Είναι όλοι τους υπηρέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Άρα, αυτό που βγάζω το συμπέρασμα είναι ότι επίκειται μεγάλη μοιρασιά στην περιοχή. Υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιδάτινου αγωγού. Οπότε σκοτώνονται φύλαρχοι μεταξύ τους για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη μοιρασιά όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή της Αλβανίας αλλά και της γεωπολιτικής της, των γεωπολιτικών της συμφερόντων, τουλάχιστον όπως διαμορφώνονται υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς τις ενστάσεις που έχει ο ένας για τον άλλον, δηλαδή τις πολεμικές που κάνουν, είναι αστείες. Βρίζει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, ότι είναι διεφθαρμένοι. Δηλαδή, συγγνώμη, με συγχωρείτε, δηλαδή. Ποιος έχει την αντίληψη ότι το αλβανικό κράτος δεν είναι οργανωμένη μαφία. Κοιτάξτε, μετά τη διάρρηση της Ιουγκοσλαβίας δημιουργήθηκαν τεχνητά κρατήδια σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, τα οποία δεν είναι βιώσιμα, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει φοβερές αιστείες αποσταθεροποίησης, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκραγούν με ανυπολόγιστες συνέπειες και για τη δική μας την πλευρά, που είμαστε ακριβώς στην αιχμή του δόρατος στην περιοχή. Έχουμε μπει πλέον και εμείς σε αυτή την ιστορία, γιατί μας παρουσιάζανε την. Η πολιτική μας, η πολιτική τάξη στην Ελλάδα μας παρουσίαζε ότι όλη αυτή η ιστορία που γίνεται στα Βαλκάνια αφορά τους Βαλκάνιους, ενώ εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Ναι, κάθε άλλο. Ναι. Δεν μπορούμε. Και τώρα είμαστε στο
στο κέντρο του Κυκλώνα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Αυτά θα ήθελα, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Βεβαίως. Δεν θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ακόμα υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα, αν και δεν το πιστεύω πολύ, να αναβληθούν οι εκλογές. Δεν ξέρω, ας πούμε. Θα το δούμε αυτό. Εάν συμβεί κάτι απροσδόκητο. Με κάτι απροσδόκητο, απρόοπτο, σε εισαγωγικά απρόοπτο ή απροσδόκητο. Βεβαίως, ναι, ναι. Παρακολουθώ συνέχεια τις εξελίξεις στην Τουρκία και βλέπω ότι ανεβαίνουν συνεχώς οι πολεμικοί τόνοι. Είναι πράγματα τα οποία θα τα παρακολουθήσουμε τις επόμενες μέρες και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πότε είπατε ότι είναι οι εκλογές στην Τουρκία? 23 Ιουνίου. 23 Ιουνίου. Κατά μεσής εκλογικής περίοδου στην Ελλάδα. Ναι, μεσούσεις ακριβώς. Μα αυτό με έκανε μεγάλη εντύπωση, πώς συμπέπτουν τα δύο πράγματα μαζί αυτή την περίοδο. Αυτό με έκανε. Οπότε ίσως τελικά η ιστορία να γράψει, να αποκαλύψει ότι τελικά υπήρχαν πολύ, πολύ βαθύτερες συμφωνίες στο παρασκήνιο παρά από αυτά που εικάζει κανείς σήμερα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι αλλιώς και εμείς θα παρακολουθούμε και θα είμαστε σε συνεννόηση ώστε να μπορούμε να αναλύουμε τις καταστάσεις στο βαθμό που τις κατανοούμε και εμείς, γιατί πραγματικά οι εξελίξεις είναι εντυπωσιακές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και συνολικότερα στην κατάσταση των Βαλκανίων. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, μυρίζει μπαρούτι, να το πούμε έτσι. Κλείνοντας, πρέπει να πούμε ότι αυτά που λέει και ο κύριος Σιμίτης αλλά και, και η κυρία Θεόσφυλάξη, κυρία Μπακογιάννη, αλλά και ο κύριος Αποστολάκης, είναι απλά ανοησίες. Το μόνο που υποδηλώνουν είναι ότι σχεδιάζεται πόλεμος από παράγοντες ή δυνάμεις οι οποίες είναι εκτός ελέγχου, ελληνικού ελέγχου, δηλαδή της ελληνικής πολιτικής τάξης κατάσταση. Βεβαίως, στην κατάσταση αυτή μας έχει οδηγήσει η δική τους καταβιναστική πολιτική. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε, πόλεμος από ατύχημα δεν υπάρχει. Μόνο σε χολιγουντιανές ταινίες υπάρχουν πόλεμοι από ατύχημα που κατά λάθος ο άλλος πάτησε το κουμπί και είχε ανοίξει το κουμπί και το κουμπί πάτησε και έγινε κόκκινο και έφυγε ο πύραυλος και πού είναι να τον πιάσουμε. Αυτά τα πράγματα πέρα από το Hollywood και μάλιστα φτηνού επίπεδου ταινίες, έτσι, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανενός είδους πόλεμος από ατύχημα. Ο πόλεμος θέλει προετοιμασία σε βάθος χρόνου, θέλει πολλά πράγματα, συγκέντρωση δυνάμεων, κατάλληλο σχέδιο κτλ. Και μπορεί να χρησιμοποιήσεις μια θριαλίδα ή μια αφορμή, αλλά κάποιο ατύχημα σαν αφορμή. Αλλά ποτέ δεν υπάρχει πόλεμος από ατύχημα. Ακόμη και η δολοφονία που έγινε στο Σεράγεβο το 1914 και αποτέλεσε την αφορμή για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάθε άλλο παρά ατύχημα ήταν, όπως αποδείχθηκε, καθότι για τον πόλεμο αυτό προετοιμάζονταν όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες της εποχής εκείνης, ευρωπαϊκές και τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, για δεκαετίες πριν από εκείνη τη στιγμή. Απλά επέλεξαν αυτή τη θριαλίδα για να ξεσπάσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος, που όλοι θεωρούσαν ότι ήταν ένα παιχνίδι, πώς να το πούμε, της τάξης των 20 ημερών ενός μήνα, που θα τελείωνε μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, και θα είχαν διευθετήσει ξανά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις οι μεγάλες δυνάμεις. Δεν βγήκε. Η δολοφονία του διαθόχου του Αυστριακού θρόνου στο Σεράγεβο αποδείχτηκε και μάλιστα περίτρανα και με αστυνομική έρευνα, εισαγγελική έρευνα, ότι έμπαζε από παντού, ήταν κάτι το οποίο το ξέρανε οι αυστριακές αρχές και επέτρεψαν σε μια επαναστατική οργάνωση που κατά τα άλλα ήταν ασήμαντη, δεν ήταν δηλαδή καμία τρομοκρατική οργάνωση με τρομακτική οργάνωση, πίσω εφεδρίες, όπλα κτλ. Πιτσιρίκια του γυμνασίου, τα οποία έκαναν σκότωσαν τελικά τον διάδοχο, επιτρέποντος των αυστριακών μυστικών υπηρεσιών, μόνο και μόνο για να αξιοποιηθεί ως αφορμή, ως θριαλίδα δηλαδή, του πολέμου εναντίον της Σερβίας. Μόνο έτσι γίνονται οι πόλεμοι. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι το μυρίζει μπαρούτι, και μυρίζει μπαρούτι ανάλογο με εκείνο που όποιος διαβάσει εφημερίδες της εποχής, μύριζε την εποχή του 1897. Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το πολεμικό κλίμα
στην Ελλάδα σήμερα, όπως διαμορφωνόταν και το 1897. Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος το 1897, που φτάσανε μέχρι τις Θήβες ο τουρκικός στρατός, μέχρι την Θήβα, και το σταμάτησε με διακίνωσή τους, τις Οθωμανικές δυνάμεις με διακίνωσή τους, με ρηματική διακίνωση, οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως ο Τσάρος. Και μετά επήλθε η Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης του 1898, μας επέβαλαν, ερήμην μας φυσικά, μας επέβαλαν τον διεθνή οικονομικό έλεγχο και περίπου 5 εκατομμύρια χρυσά αγρόσια, χρυσές τουρκικές λίρες, σε πολεμικές αποζημιώσεις υπέρ της Τουρκίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλά πράγματα μας παραπέμπουν ξανά στο παρελθόν. Ελπίζω να μην τα ζήσουμε. Ελπίζω ο λαός μας να έχει τα αποθέματα ηθικού και λογικής, ώστε να μην πέσει θύμα αυτών των απατεώνων που στείλουν πολέμους μόνο και μόνο για να επιβάλλουν καταστάσεις σε λαούς και χώρες. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι ο Κώστας ο Γραβάνης. Ο Βαγγέλης ο Γραβάνης. Τι πράγματα είναι αυτά με τα ονόματα, τα έχουμε. Ξέρεις, το δικό μου μυαλό λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι. Έχει αποφασίσει ότι ονόματα δεν συγκρατεί. Ναι, γιατί η χωρητικότητα τη μνήμη πια δεν αντέχει, εντάξει. Όχι, όχι, έχει επικεντρώσει συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέγει, ξέρεις, το είχα διαβάσει όταν ήμουν μικρό. Το είχα διαβάσει μια ανάλυση του Conan Doyle για το πώς λειτουργεί το μυαλό του. Πώς το λένε, το μυαλό του ήρωά του, που ήταν ο. Κοίταξε, είδε, σταμάτησε το μυαλό, είναι και λόγω κούραση. Αφού έχει αποφασίσει να απορρίψει κάποια ονόματα, να το τώρα. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είναι ο συγγραφέα του. Κοίταρε, παιδί μου, που έγινε. Είδε, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Πρέπει να το ψάξουμε το θέμα. Τον Dr. Watson και τον. Κοίταρε, παιδί μου. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κολλήσουμε τώρα. Το ξέρω. Κάποιος που θα ακούει τώρα θα μου στείλει ένα μήνυμα. Κοίτα ρε παιδί μου, είναι δυνατό να μην το θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι το μπλοκάρισμα που λέγαμε προηγουμένως. Συζητούσαμε προηγουμένως για τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε φτάσει στο αμήν αυτή τη στιγμή. Έτσι αλλιώς εμείς το εντοπίσαμε και το αναλύσαμε με ευκαιρία των λαγών που βγήκαν. Ναι. Πέρα από τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος το προετοιμάζει εδώ και πολλούς μήνες, από τον Μάρτιο του 18, από ό,τι θυμάμαι, βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, βγήκε και ο κύριος ο Αρχιλαγός, ο Βασιλέας Λαγός, ο Βασιλιάς Λαγός είναι αυτός. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Σιμίτης, και οπότε μπορεί εύκολα κάποιος να μυρίσει την πυρίτιδα που αποπνέει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Πέρα όμως από αυτό, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είμαστε άκρως υπερήφανοι. Διότι προσέξτε να δείτε, η Morgan Stanley επιθυμεί αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Στο ενδεχόμενο λοιπόν της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές στέκεται επικεντρώνεται το ενημερωτικό σημείωμα για τη χώρα μας της Morgan Stanley, τονίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις για την πρώτη ψήφου δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία πιθανότατα θα κερδίσει τις επικείμενες εκλογές με σημαντικό προβάδισμα. Λοιπόν, όταν βγαίνει η Morgan Stanley και κάνει τη διακτήμηση, να ξέρετε πολύ απλά ότι είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή έχει συμφέροντα στην εκλογή του συγκεκριμένης κυβέρνησης, η οποία βεβαίως κατά τα άλλα θα ακολουθήσει τις γνωστές εντολές των αγορών, καθότι είναι κόμμα των αγορών, το λέει κιόλας η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί πέρα βεβαίως μας λένε βλακίες οι αναλυτές της Morgan Stanley. Προσωπικά, επειδή έχω γνωρίσει αρκετός από αυτούς κατά καιρούς, πάντα βλακίες λένε. Αυτού του τύπου οι αναλύσεις είναι αναλύσεις για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου ή να εξαπατήσουν
κυρίως τη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, ώστε να τους αποσπάσουν χρήματα και να τα παίξουν σε διάφορες πολύ υψηλού ρίσκου τοποθετήσεις, οπότε βγάζουν τις αναλύσεις που γουστάρουν ή που θέλουν. Όπως για παράδειγμα, τη διαβεβαίωση που κάνει η Morgan Stanley ότι η βιωσιμότητα του χρέους έχει βελτιωθεί με σημαντικές επιμηκύνσεις της ορίμανσης του χρέους και ένα μεγάλο μαξιλάρι μετρητών. Οι περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες βραχυπρόθεσμα συμβάλλουν θετικά, αλλά το μεγάλο φορτίο του κράτους, του κρατικού χρέους, συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία μεσοπρόθεσμα. Βέβαια, το να μιλάς για περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες βραχυπρόθεσμα είναι τουλάχιστον ανόητος αυτός ο άνθρωπος που τα γράφει αυτά τα πράγματα. Προφανώς δεν έχει ιδέα από τα δημοσιονομικά της Ελλάδας, τα οποία βεβαίως αυτή τη στιγμή, λόγω βραχυπρόθεσμου, κατά κύριο λόγο δανεισμού, έχουν ξεπεράσει ή ξεπερνούν τα 400 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο, που σημαίνει δηλαδή ότι εσίως στο κλείσιμο του έτους μπορεί να ξεπεράσουν και τα 900 δισεκατομμύρια κυρίως βραχυχρόνιου δανεισμού. Όταν υπάρχει τέτοιο ύψος δανεισμού, αυτό είναι δεδομένο ότι οδηγεί σε χρεοκοπία. Δεν το συζητάμε καν. Γι' αυτό κιόλας υπήρχε νόμος από τη δεκαετία του 60 να μην δανείζεται το κράτος βραχυπρόθεσμα, δηλαδή με έντοκα γραμμάτια τα οποία είχαν βραχυπρόθεσμη λειτουργία. Εξάμηνα, τρίμηνα. Μπράβο. Έως ένα έτος. Λοιπόν, αυτό γίνεται κατά κόρον όμως τώρα. Χάμος μιλάμε. Και γίνεται κυρίως από ευρωπαϊκά κέντρα, έτσι. Αυτό είναι με την εντολή που έρχεται και με την κάλυψη του ευρωσυστήματος, και γίνεται για να μπορέσει να υπάρχει δημιουργική λογιστική στην Ελλάδα. Δηλαδή, την ίδια ώρα που ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός έχει εκτιναχθεί σε δυσθεώρατα ύψη, προσφάτως με αφορμή ένα email που έστειλε ένας φίλος εκπομπής, κοίταξα και το βραχυπρόθεσμο δανεισμό της Ιταλίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχει ξεπεράσει τα 900 δισεκατομμύρια και η Ιταλία. Αυτά με κυβέρνηση Κόντε, που αυτό σημαίνει πολλά. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη εκτείναξη του βραχυχρόνιου δανεισμού ξεκίνησε με τον Γκίκα Χαρδούβελη το 2014, κλείνοντας τα 170 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, 184, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, αλλά η εκτείναξη φοβερή έγινε τον επόμενο χρόνο με ΣΥΡΙΖΑ, που ξεπέρασε τα 850 δισεκατομμύρια. Μιλάμε πάντα για τη βραχυχρόνιο. Βραχυχρόνιο κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο. Είναι ένα φοβερό τρίκ αυτό. Δηλαδή δεν φαίνεται πουθενά, δεν ακούγεται και πουθενά. Ακριβώς, γιατί ανακυκλώνεται συνεχώς μέσα στον χρόνο. Οπότε το μόνο που αποτυπώνεται στο τέλος του έτους είναι το αρχικό χρέος ή το υπόλοιπο μάλλον του χρέους, συν το ότι χρωστά σε επιτόκιο. Δηλαδή σε τόκους. Αυτό το πράγμα όμως, επειδή αναμοχλεύει και αναχρηματοδοτεί στην ουσία την υπόθεση, πώς το λένε, την υπόθεση των ταμιακών διαθεσίμων που έχει το κράτος στον ευρύτερο τομέα του, γι' αυτό έχει αυτή τη δυνατότητα να εμφανίζει πλεονασματικά τα ισοζύγια που είναι ταμιακά ελλειμματικά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια φοβερή δημιουργική λογιστική. Πραγματικά δημιουργική λογιστική, αυτό μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Αυτό πρέπει να τους το έφτιαξαν για το Δέλτα Νιτάφ. Πρέπει να τους το έφτιαξαν, γιατί δεν ξέρω κανέναν άλλον που να έχει τέτοιο. Δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει εμπειρία η Ευρώπη, ας πούμε, και ήρθαν οι έμπειροι Δέλτα Νιτάφ σε αυτό το κομμάτι. Και το στήσανε. Και φαίνεται ότι στον ίδιο δρόμο έχουν σπρώξει και την Ιταλία. Προσφάτως βγάλανε ένα κουδουνάκι για το δημόσιο χρέος της Ιταλίας, το οποίο ξεπερνά τα 135% του ΑΕΠ. Η Ιταλία, η οποία όμως αυτή τη στιγμή έχουν αυτό το περίεργο νόμο που βγάλανε εκεί, μόνο ότι θα βγάλουν κάποια ομόλογα με τα οποία θα πληρώνουμε αυτά. Ναι. Κάτι σε παράλληλο νόμισμα μου φαίνεται εμένα αυτό. Είναι μορφή script. Ναι, ένα αυτό. Και όλο αυτό έχει γίνει μετά από, από ό,τι θυμάμαι εσύ το έχεις αναφέρει, εκείνη την περίεργη, ξέρω πώς να την ονομάσω, πούμε, παρουσίαση των προγραμμάτων αυτών και τις μεγάλες δουλειές που είχαν κάνει στην Ελλάδα με επικεφαλής εκείνον τον Κορεάτη. Μπράβο, τον Γκλεν Κιμ. Ο οποίος, ας πούμε, μετά από αυτόν βλέπω ότι τελικά ο Σαλβίνι, γιατί ναι, μεν η κυβέρνηση είναι Κόντε, αλλά ο Σαλβίνι έχει βγει πανηγυρικά και μιλάει για τα ομόλογα αυτά. Φαίνεται, και το παίζει και αντιστασιακός προς τις Βρυξέλλες με τα συγκεκριμένα ομόλογα που είναι παράλληλο νόμισμα. Είναι παράλληλο νόμισμα και θα πάθουν μεγάλη λαχτάρα. Αυτό η Ιταλία θα πάθει τέτοια λαχτάρα
όπως έπαθε και η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα έφτασε στα τελευταία της στάδια και πραγματικά κινδύνευσε με πραξικόπημα ή και πόλεμο. Δεν έχει σταματήσει να κινδυνεύει. Απλά λέω ότι υπάρχει μόλις επέλεξε το διπλό νόμισμα. Μόλις επέλεξε δηλαδή να εισάγει και το κρυπτονόμισμα. Ένα είδος κρυπτονομίσματος το οποίο το στήριζε στις τιμές του πετρελαίου. Λοιπόν, τότε είχα βγει και είχα πει ότι θα είναι ανεπανόρθωτη βλάβη. Λοιπόν, το ίδιο θα συμβεί με την Ιταλία. Και, και πραγματικά σοκάρομαι. Σοκάρομαι τώρα αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να εμφανίστηκε και μέσα από ποιο δικτύωση εμφανίζεται ο Γκλεν Κιμ. Αυτός που παραλίγο να στήσει την ιστορία με Βαρουφάκη, γιατί ο Βαρουφάκης είναι άσχετος, είναι άσχετος ακόμη και για να στήσει μια κομπίνα. Ναι, οπότε αλλά, για τους κατάλληλους ανθρώπους. Από ποιο κέντρο κινείται ο άνθρωπος και εμφανίζεται ιστορικά. Εμφανίζεται στο συνέδριο, ας πούμε, του Πέπε Γκρίλο, του κινήματος των Πενταστέρων. Λοιπόν, εμφανίζεται εκεί να πλασάρει το διπλό νόμισμα, το οποίο προσπάθησε να πουλήσει ως ιδέα ο Βαρουφάκης σε έναν εγγλέζικο φαντ, όπου είχε τον πρώην υπουργό του Lee Major, τον υπουργό οικονομικών του 92, του Major, επικεφαλής αυτού του φαν, και του βγάλανε τις τηλεφωνικές συνομιλίες στον αέρα. Και είμαστε τόσο κοντόθωρος λαός. Μάλιστα, δηλαδή το βγάλανε στη ένα τέτοιο απατεώνα, συγγνώμη, έτσι, οι Εγγλέζοι ξέρανε τι κάνανε, με την έννοια πια. Τον αποκαλύψαν. Τον αποκαλύψανε, γιατί δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να κερδίσουν τίποτα από αυτόν εκείνη τη στιγμή. Ενώ τώρα το έχουν καλά με την κυβέρνηση, η οποία είχε κυριαρχήσει και έβαζε στο τρίτο μνημόνιο, ήταν μεγαλύτερο συμφέρον για αυτούς. Λοιπόν, και μάλιστα του λένε σε κάποια στιγμή στις συνομιλίες που έχουν βγει στο διαδίκτυο τότε, αλλά δεν κινήθηκε κανένας αγγελέας. Κανένας αγγελέας δεν κινήθηκε. Έτσι. Θα το αποκαλύψουμε αυτό. Ξέρετε, μαγνητοφωνείται. Δεν θα μας πούνε τώρα οι Άγγλοι τη δουλειά μας τώρα στις Αγγλίες. Αυτό να πούμε. Δυνατόν. Οι Γερμανοί είναι οι φίλοι μας. Λοιπόν, και λέει θα το δημοσιοποιήσω. Λέει, μαγνητοφωνήστε με αυτά που μας λέτε. Λέει, και να το βγάλετε στη δημοσιότητα, εγώ θα το υψεύσω. Και μόνο αυτό. Ο Βαρουφάκης πηγαίνει μέσα για απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Τον αρπάζουν και τον κλείνουν μέσα. Αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και σήμερα δεν το ρωτάει κανένας. Μα κύριε μου, πήγατε να πουλήσετε, να πλασάρετε το διπλό νόμισμα για την Ελλάδα σε εγγλέζικο φαντ, όπου επικεφαλής του ήταν ο άνθρωπος του Σόρος, όπου σαν υπουργός οικονομικών του Major το 92, έστησε την κομπίνα για τη Βρετανική λίρα. Την επίθεση του Σόρος στη λίρα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Φοβερή. Και μάλιστα τότε καταγγέλθηκε ο ίδιος ο συγκεκριμένος ότι ήταν άνθρωπος του Σόρος και τα πήρε χοντρά από το Σόρος για αυτή την ιστορία. Αλλά επειδή δεν θέλαν να κινήσουν η διαδικασία δίωξης, τον απομάκρυναν με ελαφρά πηδηματάκια. Του είπαν εντάξει, πήγαινε για αυτό, και από τότε χάθηκε από την αγγλική πολιτική σκηνή. Με αυτόν τον άνθρωπο και μόνο το γεγονός ότι τηλεφωνείται και έχει σχέση με τέτοιους ανθρώπους, αυτό είναι καταδικαστέο από κάθε άποψη. Παρόλα αυτά όμως, ερχόμαστε σήμερα και συζητάμε για την πιθανότητα διπλού νομίζοντος στην Ιταλία. Είναι τρέλα. Ναι, και είναι τρέλα. Εγώ να το δούμε λίγο. Αν όντως οι Ιταλοί προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο και θα καταρρεύσουν, δεν θα πάρουν μαζί και την Ευρώπη μετά? Όχι απαραίτητα. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες για να τους αφήνει η Ευρώπη να πηγαίνουν σούμπιτι προς τα εκεί? Κοίτα, είναι το βασικό του ζήτημα, είναι ότι ελέγχουν αυτή τη στιγμή τα δημοσιονομικά της χώρας. Ελέγχουν το ευρώ, δεν πρόκειται να επιδράσει στο ευρώ σημαντικά. Ίσα ίσα που το ευρώ θα ανατιμηθεί τρομακτικά για τις εσωτερικές συναλλαγές της Ιταλίας. Και έτσι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περιουσιακών στοιχείων των Ιταλών, είτε του κράτους είτε των ιδιωτών, θα ξεπουληθεί προκειμένου να στηριχτεί η ισοτιμία με το ευρώ. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα θα είναι τραγικό, δηλαδή θα ζήσουν καταστάσεις που δεν έχουν να ζήσουν από την εποχή του πολέμου οι Ιταλοί. Γι' αυτό και αν προσέξεις, οι Ευρωπαίοι το παίζουν λούφα και παραλλαγή από μακριά, τους άφησαν με το δημοσιονομικό να κάνουν το δικό τους. Με βάζει να κάνω πονηρές σκέψεις ως Έλληνας, γιατί σκέφτομαι τώρα. Οι Ιταλοί το πήγαν μπροστά. Η κυρία Λεπέν που πήρε τέλος πάντων αυτή τη μάχη, το παρουσίασε και αυτή εμέσως. Όχι εμέσως. Έτσι. Ναι, τώρα, έκανε δηλώσεις υπέρ του διπλού. Ναι, πριν ακόμα μπουν οι Ιταλοί σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και αυτοί υποτίθεται διευθύνουν το μεγάλο αυτό εθνικό λαϊκιστικό μέτωπο της Ευρώπης. Έτσι και χρειαστεί νέο δανεισμό
από τις διεθνείς αγορές με το που θα βάλει το διπλό, μετά η προσφυγή σε νέο δανεισμό της Ιταλίας, στα κρατικά ομόλογα θα γίνει χαμός. Ό,τι γίνεται με τον Αντρέα, με τον Γιουργά και τον Τέλο. Οπότε θα έρθει τότε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και θα χτυπήσει την πόρτα στην Ιταλία και θα πει: μάγκες, μήπως να σας δανείσω εγώ. Και αν δανειστεί η Ιταλία από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το μνημόνιο θα της το φορέσουν καπέλο. Και τότε θα βγαίνουν ο Σαλβίνι και δεν ξέρω και ο κάθε Σαλβίνι και θα τους λέει: τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είναι ανάγκη, τι να κάνουμε. Πρέπει να σώσουμε την πατρίδα. Ναι. Ήδη οι Ευρωπαίοι το παίζουν σωτήρες, λέγοντας ότι έχετε υπερβεί το 135% του δημόσιου χρέους και σας χτυπάμε καμπανάκι. Έχουν βάλει μπροστά το ύφο των Γερμανών και παρουσιάζει. Λοιπόν, όχι και επίσημα η Κομισιόν. Λοιπόν, το ερώτημα που είναι, σε ποιους άλλους χτυπήσανε καμπανάκι. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι ξέφευγε τελείως από το περίφημο 60% στο δημόσιο, στο δημόσιο χρέος. Συμφωνία του Μάστερ. Ναι, στη συμφωνία του Μάστερ, δεν χτυπήσανε ποτέ καμπανάκι για το χρέος, ούτε καν στην Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί χτυπάνε τώρα στην Ιταλία? Γιατί ξέρουν ότι όλο το παιχνίδι θα παιχθεί στο χρέος. Τι φώναζα εγώ από τότε? Ρε μάγκες, εντάξει, δεν είσαστε στα χάλια που είναι η Ελλάδα. Δεν έχετε τα μνημόνια, δεν έχετε αυτά τα πράγματα. Άρα ρε μάγκες, σας περιμένω στη γωνία. Και η γωνία είναι το χρέος. Το χρέος. Όταν θα πας να αναχρηματοδοτήσεις. Το μεγαλύτερο εργαλείο τελικά όλου του δυτικού συστήματος είναι το χρέος. Όταν θα πας να το αναχρηματοδοτήσεις. Αν δεν κάνεις τα δύο πράγματα, τα δύο βασικά ζητήματα που λέγαμε εκείνη την εποχή και που ενδεχομένως ο Σαββόνα να ήταν στο σχεδιασμό του να τα κάνει. Γι' αυτό και δεν το θέλανε με τίποτα. Λοιπόν, το πρώτο είναι να δημιουργήσει ευρώ για τη χρηματοδότηση της οικονομίας του και των κρατικών πολιτικών. Και δεύτερον, να αγοράσει μπιρ παρά στη δευτερογενή. Τα χρέη των Τέλειας. Ναι, τα πιο άμεσα κρατικά ομόλογα, ώστε να τα σκίσει και να μειώσει έτσι τις δανειακές απαιτήσεις που έχει για την αναγνωρίση. Την εικόνα του. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, δεν το κάνανε αυτό το πράγμα. Θα τους την έχουν στήσει τώρα βαρβάτα. Εάν βάλουν μάλιστα, αρχίζουν και χρηματοδοτούν προμηθευτές, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, με τέτοιο με αυτό το πράγμα, θα γίνει τη πόπη. Ναι, γιατί αυτή η ρευστότητα δεν θα μπει στην πραγματική οικονομία. Όχι, βέβαια. Καμία σχέση. Μα ποια ρευστότητα? Θα γίνει Ζιμπάμπου η Ελλάδα. Το μόνο σίγουρο, η Ιταλία, συγγνώμη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτό λέει μπορεί να πληρώσουν την εφορία του ή κάτι τέτοιο. Έτσι, μπράβο, ναι. Αλλά πρόσεξε όμως να δείτε. Το κλασικό, ότι λέγει ο Βαρφάκης εδώ. Ναι, αυτό σε τι στηρίζεσαι? Στην πραγματικότητα κλείνει το μάτι στη μαφία. Κλείνει το μάτι στη μαφία να βγάλει λεφτά. Διότι με αυτόν τον τρόπο είναι ο καλύτερος τρόπος, επίσημος τρόπος ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Και νομοποίηση τεράστιων ροών μαύρου χρήματος ή παράνομου χρήματος μέσω αυτών των. Τι θα κάνουν? Θα πάνε στον κακομοίρη που τα έχει και δεν μπορεί να τα διακινήσει, ούτε μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, και θα πούνε: έλα εδώ. Όπως το λένε, 100 ευρώ, ωραία, για 10 ευρώ δώστο μου και κάνε τη δουλειά σου. Πάτα 10 ευρώ, φέρε μου την υποσχετική, το script που είναι ονομαστικής αξίας 100 ευρώ και κάνω τη δουλειά μου. Πάω, πληρώνω τους φόρους, νομοποιώ εγώ τις ροές μου και τελειώνει. Αυτοί θα κερδίσουν. Αλλά ο Κοσμάκης, ο υπόλοιπος, πώς θα κερδίσει? Αυτό, το πρόβλημα είναι ότι το που παίζουν και ηρωικά, και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι όλη η Ευρώπη τελικά έχουν χρησιμοποιήσει τη δική μας περίπτωση και όλη η Ευρώπη έχει κολλήσει σε μια και καλά προδοσία και τους περνάνε αυτή τη στιγμή ακριβώς ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα. Έτσι. Το περνάνε σε όλη την Ευρώπη. Είδα μια δήλωση Μακρόν και βάλαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Στη γεωλεξία αυτό λέω. Πρέπει να γυρίσει το κοινωνικό κράτος της Δύσης. Πρέπει να γυρίσει το ένα. Πρέπει να δούμε και λίγο μαρξιστικά τα πράγματα. Αυτό το είπε ο Μακρόν. Έχει ένα λαϊκό ξεσκόμα από κάτω. Ακριβώς, ναι. Πρέπει κάτι να πει. Ναι, και μιλάει ο Μακρόν για κοινωνικό κράτος, ας πούμε. Και έχουμε από την άλλη πλευρά ένα εθνικιστικό, παραλληλιακό, αμφισβήτηση της Ευρώπης. Ποια Ευρώπη να αμφισβητούν, που στην ουσία είναι ένα σύστημα ολόκληρο αυτή. Ξεκινάει με Λεπέν Σαλβίνη και θα οδηγήσουν πραγματικά τον κόσμο που ψάχνει να βρει διέξοδο στον απόλυτο τοίχο όμως. Ακριβώς. Αυτή είναι η ιστορία. Στον απόλυτο τύπο. Και δεν διδάχθηκαν απολύτως τίποτα. Και ξαναλέμε τώρα ότι στην πραγματικότητα τη μεγάλη επιτυχία, η μεγάλη επιτυχία που υπήρξε στο Μεσοπόλεμο ήταν η μεταφορά. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι οικονομολόγοι της εποχής. Η μεταφορά από τον κανόνα του χρυσού στον κανόνα της εργασίας. Δηλαδή, και μάλιστα στα αγγλικά λέγεται labor standard.
from the gold standard to labor standard, δηλαδή από τον κανόνα του χρυσού στον κανόνα της εργασίας. Δηλαδή το χρήμα να αποτυπώνει ή να εκφράζει το δυναμισμό και το επίπεδο της ζωντανής εργασίας και όχι το χρυσό. Την πραγματική παραγωγή. Ναι. Αυτό, όχι απαραίτητα, γιατί υπάρχουν και ταξικές προσεγγίσεις. Σου λέει, εντάξει, εργασία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι η εργασία είναι και το κεφαλαίο κράτη. Άρα, σε ποιο κομμάτι του εισοδήματος θα πρέπει να δώσω, στο εργατικό μισθό ή στα εργατικά ή στα κέρδη του κεφαλαίου? Αλλά που και αυτό προσδιορίζεται με τη μορφή της εργασίας, δηλαδή η παροχή εργασίας και επιχειρηματικότητα του κεφαλαίου κράτη. Μπορεί να το ερμηνεύσεις και έτσι. Ναι, σωστό και αυτό, αλλά... Έτσι, σου λέω. Αλλά και πάλι όμως, η στροφή όμως στην πραγματικότητα γίνεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου πλέον μπαίνει σαν στόχος για τη σταθεροποίηση του νομισματός να έχεις πλήρη απασχόληση. Όχι αυτό που ζούμε σήμερα. Όχι. Για να έχεις σταθεροποίηση του νομίσματος και συνολικά της οικονομίας και ισορροπημένη οικονομία, δηλαδή χωρίς πληθωρισμούς, χωρίς τέτοια πράγματα, πρέπει να έχεις πλήρη απασχόληση. Ο Κέινς μάλιστα έγραφε. Όμως πλήρη απασχόληση, και νομίζω ότι το πλαίσιο είναι με εθνικά σύνορα και έλεγχο κεφαλαίου. Πάμε. Ξεκινάμε με το στόχο. Ναι. Ένα-ένα. Και σου λέει τι γίνεται, τι σημαίνει πλήρη απασχόληση. Ο Κέινς έδωσε τον ορισμό, το 45, 44 αν θυμάμαι καλά, τη συζήτηση με τον Bretton Woods, για το σύστημα Bretton Woods. Και λέει, κάθε κράτος, κάθε οικονομία θα πρέπει να έχει πλήρη απασχόληση, δηλαδή να έχει ανεργία λιγότερη από 1%. Η ανεργία τριβής. Ανεργία τριβής, μπράβο. Λοιπόν, από εκεί πέρα για να το πετύχεις αυτό το πράγμα, πρωτοθέσεις προστατευτισμό. Αυτό είναι. Έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει να προστατεύσεις την οικονομία σου για να μην υπάρχει ανισότιμος ανταγωνισμός. Δηλαδή με την έννοια ότι άλλη παραγωγικότητα σε μια οικονομία, άλλη παραγωγικότητα στην άλλη. Οπότε για να μπορέσεις να φτάσεις τις υψηλά παραγωγικές χώρες, θα πρέπει να έχεις μια προστασία στην οικονομία σου. Αυτό εφαρμόστηκε, και στο βαθμό που εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες εφαρμόστηκε, είχαμε για πρώτη φορά την άνοδο του κοινωνικού κράτους, των εργατικών εισοδημάτων, μεγάλες αναπτύξεις. Είχαμε την πιο μεγάλη, την πιο γρήγορη ανάπτυξη του παγκόσμιου καπιταλισμού από τη δεκαετία του 50 έως περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μετά αρχίζει η πτώση. Ιδιαίτερα μετά την κρίση του πετρελαίου το 1973. Σε εκείνη την περίοδο, είχα διαβάσει, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι καλός στα νούμερα. Όντως είμαστε κάποια στιγμή εκεί μεταξύ 60 και 70, είχαμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εμείς σαν χώρα. Βεβαίως. Και η Ιαπωνία από πίσω. 17% κάθε χρόνο. Και η Ιαπωνία από πίσω. Με 0 εξωτερικούς δανεισμούς. Σωστό. Και όλα αυτά από μέσα. Δηλαδή... Με εθνικό νόμισμα, με δραχμή, χωρίς να δανειζόμαστε από το εξωτερικό. Ναι. Υπήρχε εσωτερικός δανεισμός. Εξωτερικός δανεισμός δεν γινόταν. Και με σταθερή ισοτιμία. 1:30 στο δολάριο. Μάλιστα. Οπότε ένα μοντέλο που μπορούμε να κοιτάξουμε εμείς είναι εκείνη η περίοδο. Βεβαίως. Απλά η διαφορά ποια ήταν. Ήταν ότι τότε η πολιτική, να το πούμε έτσι, παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας βασιζόταν στο κέρδος του εργοδότη και όχι στην παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά. Το ότι προστάτευαν τα υψηλά κέρδη των βαρώνων της βιομηχανίας, όπως έλεγε ο βιομήχανος, ο Μακαρίτης σήμερα, Μουζάκης, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του, το βιβλίο του είναι ένας απολογισμός ζωής που έγραψε ο ίδιος, λίγο πριν πεθάνει. Αν το διαβάσει κανείς, θα διαπιστώσει ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα της βιομηχανίας της Ελλάδας εκείνη την εποχή, που όντως γνώριζε εντυπωσιακά άλματα προς τα μπροστά. Ήταν οι βαρώνοι της βιομηχανίας. Ποιους ονόμαζε βαρώνους? Τους οικονομικά δοσύλλογους της κατοχής, οι οποίοι μετά είχαν αποκτήσει την πολιτική κάλυψη, τα πολιτικά ερίσματα, να διατηρήσουν τη δεσπόζουσα θέση που είχαν κατακτήσει στην ελληνική οικονομία και δεν επέτρεπαν σε άλλους να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Αυτό ονομάζει ο Μουζάκης, της Ντεμισέ. Για να ξέρουμε για ποιο μουζάκι μιλάμε, πεταλούδα, Ντεμισέ και τα λοιπά. Μιλάμε για τον, τον άνθρωπο που είναι στο ξεκάθαρο ελληνικό σπίτι, γιατί η γιαγιά μας ή μπορεί και η μαμά μας με αυτές τις κλωστές. Νομίζω πάνω από 10 εργοστάσια έχει φτιάξει ο άνθρωπος, Ντεμισέ, πεταλούδα. Έτσι. Και έχει διώξει και έχει. Όχι διώξει, sorry, έχει εξάγει και πάρα πολύ ποιότητα. Λοιπόν, είναι μια μικρή σχολή. Θεωρεί στο βιβλίο το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετώπισε ποτέ ήταν αυτού του βαρώνου. Βεβαίω κατά συνέπεια και στο ελληνικό κράτο. Έτσι, για το ελληνικό κράτος ήταν κατ' εικόνα και ομοίωση αυτών των βαρώνων. Λοιπόν, αυτό που τους ενδιαφέρεται τον προστατευτισμό δεν είναι να προστατεύσουν την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την τεχνολογία κτλ. Που έμπαινε στην παραγωγή. Αλλά ο διεθνής τύπος πολέμου που είχαν, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
τα ποσοστά κέρδους. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς λοιπόν προστατευόντουσαν τα ποσοστά κέρδους, γι' αυτό και η τρομακτική αυτή άνοδος, της, η οικονομική άνοδος της οικονομίας, οικονομικό θαύμα πολύ μεγαλύτερο της Ιαπωνίας και της Γερμανίας στην εποχή. Είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση, ότι ήταν πάνω από την Ιαπωνία, αυτό μου είχε μείνει. Με όρους βιομηχανίας, έτσι. Με όρους βιομηχανίας και όχι με όρους υπηρεσιών. Έτσι. Λοιπόν, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Γι' αυτό την ίδια εποχή είχαμε και τη μεγάλη μετανάστευση. Δηλαδή έφευγε το εργατικό δυναμικό. Περίσευε εργατικό δυναμικό και έφευγε προς τα έξω. Δηλαδή πήγαινε με όρους μετανάστευση στη Γερμανία, στο Βέλγιο, παντού. Λοιπόν, πώς είναι αυτό το οξύμορο σχήμα. Γιατί προστατεύοντας τα κέρδη, το μεγαλύτερο κομμάτι του παραγόμενου προϊόντος το καρπονόντουσαν πολύ συγκεκριμένοι λίγες οικογένειες στην Ελλάδα. Όπως πάντα. Έτσι. Και δεν πήγαινε προς την οικονομία. Δηλαδή δεν γινόταν ξανά επενδύσεις. Δεν γίνανε μέσα στην οικονομία και να προχωρήσει. Δεν ανακυκλώνονταν στην οικονομία. Και πώς θα ανακυκλωθεί στην οικονομία, τότε το πρότυπο της οικονομίας ήταν για να μπορέσουν να πάνε μπροστά, ήταν να υπάρχουν αποταμιεύσεις. Το κλειδί για να πάει μπροστά μια οικονομία είναι το να υπάρχουν διαθέσιμες αποταμιεύσεις. Βεβαίως, το ποιος έχει αυτές τις αποταμιεύσεις. Τι εννοούμε, μάλλον αποταμιεύσεις. Αποταμιεύσεις δεν εννοούμε τις καταθέσεις στην τράπεζα. Αποταμιεύσεις εννοούμε οτιδήποτε περισσεύει στο διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού πάνω από τις άμεσες καταναλωτικές του ανάγκες. Δηλαδή τις δαπάνες που έχει για τις άμεσες κατανάλωσης, οτιδήποτε περισσεύει θεωρείται αποταμίευση. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι αποταμιεύσεις είναι κομβικό σημείο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Γιατί πάνω σε αυτές τις αποταμιεύσεις στηρίζεται η δυνατότητα αύξησης του τζίρου της οικονομίας, στήριξη της βιομηχανίας, διότι με τις αποταμιεύσεις κάνεις οικογενειακό προγραμματισμό. Να αλλάξεις την οικοσκευή σου, να φτιάξεις καινούργια έπιπλα, κάποιο σπίτι, να το ανακαινήσεις και όλα αυτά. Χάρη σε αυτές τις αποταμιεύσεις. Αυτές γίνονται τζίρο για τη βιομηχανία πρωτίστως και πας μπροστά. Βεβαίως, εδώ μπαίνει το θέμα το ταξικό. Ποιος έχει τις αποταμιεύσεις. Δηλαδή, αν τις έχει ο Βαρδινογιάννης ή ο Κουτσέρας. Τις κάνει ράβδους χρυσού και τις τοποθετεί σε μια άκρη, τότε τελειώσαμε. Και εδώ έρχονται οι οικονομολόγοι με τελευταίον τον Γκέινς που λέει ότι έχει μεγάλη σημασία το κράτος να παρεμβαίνει έτσι ώστε να μην επιτρέπει την υπερβολική κερδοφορία στις κορυφές, γιατί αυτή πλέον δημιουργεί ένα κεφάλαιο είναι που αργεί. Αυτό που κάνει ο μηχανισμός σήμερα που όλες οι ειδικές μας τράπεζες ανακεφαλαιώνονται. Τα παίρνουν όπως είναι αυτά, τα τοποθετούν κάπου έξω. Και τελειώνει η ιστορία. Και τελειώνει η ιστορία. Άρα έχει ξεσκίσει την οικονομία γιατί του τραβά όλου του χώρου. Η μεγάλη λοιπόν μεταβολή που επήλθε στην ελληνική οικονομία είναι τα τέλη του δεκαετία του 80, αρχέ δεκαετία του 90, που μπήκαμε σε ένα νέο μοντέλο όπου πλέον δεν στηριζόμαστε σε αποταμιεύσει του νοικοκυριού, αλλά στηριχτήκαμε στο δανεισμό, στον ιδιωτικό και δημόσιο δανεισμό. Δηλαδή μιλάμε για την εποχή όμω που μπαίνουμε και στην ΕΟΚ τότε. Όχι, αυτό είναι 80... με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, 80-81. Μπαίνουμε πρώτα στο γεγονός, μπαίνουμε το 1984, μπαίνουμε στην άγρια λιτότητα επί Σιμίτη, όπου περιορίζεται δραματικά η δυνατότητα του νοικοκυριού να συσσωρεύει αποθεματικά, δηλαδή να έχει αποταμιεύσεις. Λοιπόν, και μετά σιγά σιγά μετά το 1995 αρχίζει και καταραίει πλέον το σύνολο των αποταμιεύσεων, γιατί τα κλέβουν πρώτα μέσα από το χρηματιστήριο και τις καπάτες και όλες αυτές, και φτάνουμε να έχουμε αρνητικές αποταμιεύσεις από τη στιγμή που μπαίνουμε στο ευρώ και μετά. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνουμε στο ευρώ, έχουμε αρνητικές αποταμιεύσεις. Πρωτοφανές. Αυτά είναι μόνο τριτοκοσμικές χώρες που παρουσιάζονται. Σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικής αποταμίευσης στον ΟΟΣΑ. Α, είμαστε οι πρώτοι, δηλαδή. Πρώτοι και συνεχώς πέφτει. Ενώ υπάρχουν χώρες που σημείωσαν μεγάλη πτώση και μετά ανέκαμψαν, εμείς ανέκαμψαν δεν εννοώ να πάει, ας πούμε, 0,5 πάνω, μιλάμε για ανάκαμψη σοβαρή. Λοιπόν, εμείς όχι απλά δεν ανακάμψαμε, συνεχίζουμε να είμαστε στο σπιράλ του θανάτου και συνεχίζουμε. Έτσι. Αυτό είναι ικανό στοιχείο για έναν οικονομολόγο να βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανάκαμψης χώρας. Αυτό που λένε σαν ανάκαμψη στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ότι ξεπουλάμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είτε σαν οικοκυριό. Αφέμαξε, ναι. Είτε σαν παράγουμε ματωμένα πλεονάσματα. Έτσι. Είτε σαν κράτος. Το κράτος ξεπουλάει, δημιουργεί πλασματική αύξηση τζίρου στην οικονομία μέσω από το ξεπούλημα. Το ίδιο κάνουν και τα νοικοκυριά. Μόνο που αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πλασματική εικόνα οικονομικής ανόδου που δεν πρόκειται να σταθεί στην πραγματικότητα, διότι το μόνο που κάνει είναι να είναι προσωρινή, πρόσκαιρη και στην ουσία επιδεινώνει τη θέση της οικονομίας
και τις, γι' αυτό και έχει σημασία, μια και το συζητάμε και αξίζει τον κόπο για όσους χρονικά, χρονικά όπως πάμε τώρα, θα βγάλουμε τη χρονιά χωρίς όχι απλά σκάσιμο, όχι νέο μνημόνιο, δεν ξέρω αν θα μπορεί να σταθεί και όλο το πολιτικό σύστημα. Το λέω, κάνω μια άλλα τώρα. Εξαρτάται από το ποια θα είναι η πολιτική γεωγραφία του καινούργιου κοινοβουλίου. Μάλιστα. Να πάμε στο διατάφτη του καινούργιου κοινοβουλίου. Έτσι, εκεί είναι το θέμα. Εάν στο καινούργιο κοινοβούλιο υπάρχουν δυνάμεις, ας πούμε, όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, τώρα που ναι, υπάρχει πιθανότητα να τους τυνάξουμε στον αέρα. Εάν δεν υπάρχουν, δηλαδή έχουμε Βαρουφάκηδες στη θέση του Ποταμιού, έτσι, Βελόπουλου στη θέση του Καμένου ή του Λεβέντη ή οτιδήποτε, θα έχουμε μια από τα ίδια. Και θα επιδεινωθεί δραματικά η κατάσταση, διότι κανένας από αυτούς δεν έχει αίσθηση πραγματικότητας. Δεν έχει αίσθηση πραγματικότητας, δεν στηρίζεται σε μια πραγματική κατάσταση. Δεν εκτιμούν την πραγματικότητα της κατάστασης. Έτσι, μιλάνε για μια εικονική πραγματικότητα. Ακριβώς. Να σου πω, εγώ δεν είμαι και οικονομολόγος φυσικά, ούτε είμαι κανένας επιστήμονας. Αλλά έχω ένα πρόβλημα το οποίο είναι το εξής. Όταν βλέπω κατά λάθος καμία εικόνα έξω από την Ευρώπη, δηλαδή. Μια ωραία μέρα μου έπεσε και εμένα, απλό ήταν από ένα ειδησιογραφικό, είδα το εξής καταπληκτικό. 2008-2018. Και ήθελα να σε ρωτήσω πραγματικά τι σημαίνει αυτό. Λέει η Κίνα, συν 139% ανάπτυξη. Τρελάθηκα. Μετά ανυποψία του, να μην πω ψέματα, γιατί δεν το έχω δει τον όγκο, αλλά είναι τεράστιο όγκο. Βλέπω Ινδία, 96% ανάπτυξη. Η Ινδία όμως μετά έχετε στο μυαλό μου ότι είναι και μια χώρα το 1,5 δις. Ένα 700 είναι η Κίνα και ένα 1,5 δις. Είναι το 53% του κόσμου αυτή η Ινδία. Λοιπόν, μετά βλέπω, μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 34% ανάπτυξη. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί νόμιζα ότι είναι άσχημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν ανάπτυξη, νόμιζα. Τώρα δεν ξέρω από τα νούμερα αυτά τι εννοούν από την αρχή. Δεν είμαι οικονομικός αναλυτής. Όχι, οικονομική άνοδο. Λοιπόν, ναι, και βλέπω και ένα. Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της. Και μέσα είναι και η Βρετανία ακόμα. Είναι και όλες οι χώρες. Ένα μείον 2%. Βεβαίως. Και εκεί λέω, τι κάνουμε εδώ. Ποιοι είμαστε εμείς, και εμείς είμαστε και στον πάτο αυτού του μαγαζιού. Είμαστε χειρότεροι. Και αν καταρρεύσει το μαγαζί έτσι όπως είμαστε εμείς, θα πέσει όλο πάνω μας. Έχουμε τελειώσει. Δηλαδή, πραγματικά, τι εκπροσωπούμε εμείς σε αυτήν την απίστευτη Ευρώπη που καταραίει οικονομικά και όποτε καταλαβαίνω παράγει μόνο τίτλους τραπεζικούς. Να το πω έτσι. Επειδή ακριβώς η Ευρώπη δεν έχει, έχει κοινή νομισματική πολιτική. Και κοινή οικονομική πολιτική έχει αδυναμία να πουσάρει τις οικονομίες της, τις πραγματικές οικονομίες της, με μεγάλη αδυναμία. Και ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα κοινού νομίσματος, το οποίο το διαχειρίζονται οι τραπεζίτες για να μπορούν να κερδίζουν και κερδίζουν από αυτό, η αξία του ευρώ σε σχέση με το, για παράδειγμα, τις άλλες νομισματικές ενώσεις που υπήρξαν στο παρελθόν και στηριζόντουσαν στο χρυσό, η διαφορά με το ευρώ είναι καθαρά χρήμα-χρέος. Δηλαδή, η αξία του στηρίζει στο γεγονός ότι μπορεί να το πουλήσει κάποιος με τη μορφή του δανειακού κεφαλαίου, του δανεισμού. Αυτό επιτρέπει στους τραπεζίτες, το τραπεζικό καρτέλ, να ελέγχει τα πάντα και ταυτόχρονα να είναι εκτός ελέγχου το ίδιο. Έτσι λοιπόν δημιούργησαν. Κάτι σαν την Τράπεζα της Ελλάδος. Πολύ χειρότερα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν δημιούργησαν ένα τεράστιο τραπεζικό κύκλωμα στην Ευρώπη, το οποίο είναι 4 φορές μεγαλύτερο της ευρωπαϊκής οικονομίας, όταν η Αμερική, η Μητρόπολη του χρηματιστικού καπιταλισμού, το συζητάμε έτσι, τα χρηματιστικά, τα assets, τα τραπεζικά assets στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεπερνούν τα 60-70% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη είναι 4 φορές το ΑΕΠ. Δηλαδή, πραγματικά μιλάμε για μια απίστευτη φούσκα. Έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο, όλα αυτά φαντάσου ότι σφίγγουν την οικονομία απίστευτα. Διότι για να μπορέσουν να συντηρηθούν αυτές οι τράπεζες, θα πρέπει συνέχεια να δανειζόμαστε και να αναχρηματοδοτείται αυτή η φούσκα. Διαφορετικά, θα σκάσει, θα καταρρεύσουν και μαζί θα συμπαρασύρουν κυβερνήσεις, κράτη και οικονομίες. Οπότε, για να μπορέσει αυτή η φούσκα να συντηρηθεί, θα πρέπει να πεθαίνει ο εργαζόμενος, να πεθαίνει η πραγματική οικονομία, να φεύγει από εδώ η παραγωγή για να πηγαίνει στην Κίνα, να πηγαίνει στην Ινδία, να πηγαίνει δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, αλλά εκτός Ευρώπης. Την ίδια ώρα να χτυπιέται το κοινωνικό κράτος, να χάνουμε οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, να χάνουμε. Να παράγουμε τα πλεονέσματα και να μπορούμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα μου πεις, μα πώς ξεπερνάει. Είναι σπιράλ θανάτου, καθαρά. Βεβαίως, καθαρά. Το ζήτημα είναι,
ή θα το ξεπερδέψουν αυτό το σπιράλ θανάτου οι λαοί, παίρνοντας την πρωτοβουλία ο καθένας για τη χώρα του, για να μπορέσουμε να ξανάρθουμε σε συνεννόηση και να τα ξαναβρούμε, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε μια συνεργατική Ευρώπη, έτσι, με τους λαούς κυρίαρχους και δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα, ή θα προχωρήσει αυτό τόσο πολύ ώστε θα έχουμε πολέμους κοινωνικής και πολιτικής αποσύνθεσης. Εσωτερικούς κυρίως δηλαδή μιλάμε. Ναι, αποσύνθεσης. Όπως είχαμε στο 19ο αιώνα, που ναι μεν λέγανε ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν συγκρούονται, άρα δεν ήταν, λέει, τα 100 χρόνια της, ο αιώνας της ειρήνης, το που ξεκίνησε από την Ιερά Συμμαχία μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, αλλά στη διάρκεια αυτού του αιώνα γίνανε οι πιο αιματηροί πόλεμοι στην Ευρώπη. Έτσι. Μόνο που ήταν πόλεμοι εθνικοί τους λέγανε τότε, στην πραγματικότητα είναι πόλεμοι αποσύνθεσης, οι παλιές αυτοκρατορίες, τα παλιά δομικά κράτη των μοναρχιών σωστότερα, κατέρεαν και αποκτούσαν, διαμορφώνουσαν καινούργιες δυναμικές, κοινωνικές, πολιτικές κτλ. Αυτή η πόλεμη ήταν η πιο αιμοβόρικη πόλεμη που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Απλά επισκιάστηκαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ας πούμε, αν δεις μελέτες και βιβλία που γράφτηκαν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για την κατάσταση της Ευρώπης, σου περιγράφουν καταστάσεις ας πούμε τρομερές. Οι συνθήκες που είδαν στα πεδία των μαχών οι Ευρωπαίοι στην Ήπειρό τους, με τους πολέμους τους προσικούς με τα γερμανικά κράτη και με τα σκανδιναβικά κράτη, μετά τον Γάλλο-Προσικό πόλεμο 1870, λοιπόν, ήταν η πιο καταστροφική, η πιο θανατηφόρη πόλεμη στην Ευρώπη. Μόνο που γέννησε και πολύ χειρότερους ακόμη μετά. Οπότε σου λέει, α, ειρήνη τότε. Τι ειρήνη, ρε φίλε. Ναι, είναι σαν και αυτό που βλέπουμε το Μεσαίωνα σαν... ούτε καν το παρατηρούμε, αλλά ο Μεσαίωνας ήταν το πιο απίθανο. Ας πούμε, να καίνε και ανθρώπους για μάγισσες, για κάνουν. Αλλά πάντως ήταν αυτό. Αντίθετα, στην Ανατολή που υπήρχε ένας πολιτισμός, έγινε, λέει, μια αναγέννηση που στην ουσία μεταφέρθηκε από την Ανατολή προς τη Δύση, αλλά δεν το είδαμε ποτέ η Δυτική αυτό και δεν το αναγνωρίσαμε ποτέ. Σωστό. Το αναγνωρίσανε μόνο σαν μετά κάτι που γνωστεί στη Βενετία απ' έξω, ή ξέρω εγώ, ας πούμε, από το Βυζάντιο, ή πάει λέγοντας. Το λεγόμενο Βυζάντιο, γιατί δεν είναι Βυζάντιο, είναι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό το λέω πάντα. Λοιπόν. Τώρα, ναι. αυτό που ζούμε στην Ευρώπη σήμερα και που το έχουμε δέσει εμείς με τη χώρα μας, ότι μας προστατεύει και από τους ανατολικούς φίλους, δεν ξέρω αν το είπατε πριν, αν μιλήσατε πριν. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι η χώρα μας έχει εργαλειοποιηθεί και από τους Αμερικανούς. Φυσικά. Και από τους Ευρωπαίους. Και τώρα τελευταία και έχω πάθει μεγάλη μου. Πώς να το πω, έχω πάθει συμφόρηση εγώ στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να σκεφτώ πια. Από τους Ισραηλινούς. Είναι το τρομερό, το τρίτο στοιχείο αυτό. Και αυτοί και οι τρεις, δεν ξέρω και αν θα συνεννοηθούν μεταξύ τους, θα διαπραγματευτούν αυτό που έχουν εργαλειοποιήσει, που λέγεται Ελλάδα, απέναντι σε έναν Ερντογάν που μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει από πίσω του ένα λαό που το στηρίζει, 50% το ψήφισε. Έτσι. Δούμε τώρα, γιατί το καινούργιο στοιχείο είναι να δούμε τι θα γίνει τώρα με την Κωνσταντινούπολη. Μπορεί η Κωνσταντινούπολη να αποτελέσει τον βατρελό του. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά όμως. Μέχρι στιγμής όμως, ναι. Δεν... Μέχρι στιγμής κρατάει. Αλλά και το βατρελό να υπάρξει, μέχρι την τελική εκδίωξη του Ναπολέοντα υπήρξε αρκετός καιρός. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε Ελλάδα. Ακριβώς. Και εδώ τώρα σκέφτομαι ότι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, αυτό το βαθύ κάτω που έχει γύρω του, τέλος πάντων το τουρκικό, το οποίο έχει συνταχθεί όμως γύρω του, θα έχει να διαπραγματευτεί με αυτούς τους τρεις, με τους φίλους της Τουρκίας που λέγονται Γερμανοί, τους αναγκαστικά λυκοφιλίους φίλους που λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτούς που έχουν ζωτική ανάγκη την Τουρκία, κατά ψέματα που λένε οι Ισραηλινοί. Και εμείς τι θα κάνουμε με το ωραίο πολιτικό σύστημα που έχουμε εδώ, με όλη αυτή την ομορφιά που έχουμε. Δηλαδή, που βγήκε ο φίλος μου ο Καμένος, ας πούμε, το λέω φίλο μου έτσι, γιατί τρελαίνω με αυτόν τον άνθρωπο, να θριαμβολογεί ακόμα και τώρα στην κατάρρευσή του ότι κατάφερε να βάλει το Ισραήλ μέσα στη χώρα μας. Γιατί το είπε. Γι' αυτό. Δηλαδή, και ήταν, για μένα είναι τρελό αυτό. Δηλαδή, μου ξεπερνάει κάθε λογική. Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς σήμερα δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν είμαστε έθνος. Το βασικό είναι ότι είμαστε σε κατοχή. Εντάξει. Δεν είναι οι παρλαπίπες περιαρχαιότητος και στη συνέχεια καλά, του αρχαιοελληνικού ιδεώδους και ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός και τέτοιες ανοήσεις. Βαβαρική προπαγάνδα, λοιπόν, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Έθνος υπάρχει εκεί που ο λαός αναλαμβάνει να το υπερασπιστεί, νιώθοντας τη δυνατότητα
το ίδιο το έθνος να υπάρξει ως κυρίαρχο έθνος στον τόπο του. Από τη στιγμή που έχεις έναν λαό, ο οποίος θεωρεί ότι δεν έχει τις δυνάμεις ως έθνος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δέχεται σήμερα και τις απειλές, δεν έχεις έθνος. Τελεία και παύλα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πέθανε να επιστρεφτεί? Όχι. Υπάρχουν θύλακες, υπάρχουν φύτρα για να μπορέσει να αναγεννηθεί το έθνος. Αυτό το έθνος με τους όρους της παλιγκινεσίας. Αυτό ζητάμε σήμερα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, αυτό που χρειάζεται, αυτό που έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος είναι μια νέα παλιγκινεσία. Μόνο που δεν μπορεί να γίνει με τους όρους που ήταν το 1821 κτλ. Και θα γίνει πρώτα και κύρια ενάντια στο δικό μας κράτος, ενάντια στο δικό μας πολιτικό προσωπικό και στην οικονομική ελίτ αυτής της χώρας, για να ξεμπερδέψουμε με τους έξω. Και θα γίνει με πολύ αντιφατικό τρόπο, εάν γίνει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα που εντόπιζε ο ανώνυμος Έλλην στην ελληνική νομαρχία. Το ότι δεν έχουμε έθνος. Και έθνος δεν είναι το να αυτοπροσδιορίζεις ως Έλληνας. Ούτε να θεωρείς ότι η καταγωγή σου ελληνική και τα λοιπά σε προσδιορίζει ως έθνος. Όχι. Έθνος υπάρχει εκεί που πραγματικά αυτός που συμμετέχει, που είναι μέτοχος, κοινωνός του έθνος, υπερασπίζεται το έθνος του. Υπέρβομων και αιστιών. Έτσι, μπράβο. Νομίζω ο Σαρίπολος το έλεγε πολύ ωραία. Λέει, πώς ασκείται η κυριαρχία ενός έθνος? Λέει, όταν το έθνος, οι μανάδες, η γη και οι σύζυγοι, ενώ στο έθνος ακούν το σάλπισμα ενός Γουλιέλμου Τέλου και ανταποκρίνονται σε αυτό, οι μανάδες εξοπλίζουν τους άντρες τους και τα παιδιά τους όταν ένα εις παλαιός Γερμανός, παλαιών πατρών Γερμανός, σηκώνει το λάβαρο της Επανάστασης, μόνο τότε υπάρχει έθνος και ασκεί κυριαρχία. Σωστό. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν το έχουμε αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί το πώς θα προχωρήσουμε από εκεί πέρα είναι και ζήτημα. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε σήμερα. Αυτή είναι η μάχη. Και δεν είναι η μάχη ενός ομαλού πολιτικού βίου ή ανώμαλου έστω πολιτικού βίου που θα επανέρθει στα πλαίσια της νομιμότητας εφόσον. Όχι, το παραμύθι που ζούμε εμείς, γιατί έχουμε και την. Έχουμε και την εκπαίδευση του, την ατοϊκή, εγώ το λέω, γιατί λέω πάντα ότι το ΝΑΤΟ είναι μια μπούρδα συμμαχία στρατιωτική, αλλά μια υπέρ συμμαχία οικονομική. Γιατί εγώ έτσι το βλέπω το ΝΑΤΟ τελικά, έτσι λειτουργεί για μένα. Λοιπόν, το πρόβλημα μας λοιπόν σήμερα είναι ότι πρέπει να πούμε κάποτε ότι δεν θέλουμε προστάτες. Ότι δεν θέλουμε με τίποτα πια άλλους ταβαντζίδες. Και να μην λέμε ότι οι ταβαντζίδες θα μας σώσουν από τους αντιπάλους μας στην ουσία, που είναι η Τουρκία. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Αλλά η Τουρκία είναι αντίπαλος. Δεν είναι ταβαντζής. Ο ταβαντζής είναι αλλού. Και τους ταβαντζής έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, μιλάμε δηλαδή με όρους στην κυριολεξία, να μια ιδιότυπη, ας πούμε, με τον σύγχρονο όρο, φιλική εταιρεία. Σήμερα. Στην πραγματικότητα θέλουμε μια φιλική εταιρεία. Μάλιστα. Αναγκαστικά. Δυστυχώς σήμερα μια καινούργια αναγέννηση του έθνους δεν πρόκειται να έλθει από ένα μαζικότατο κίνημα εθνικής αντίστασης όπως ήταν κάποτε το ΕΑΜ. Γιατί τέτοια κινήματα αντίστασης προϋποθέτουν ένα συγκροτημένο λαό με εθνική συνείδηση. Σήμερα δεν έχουμε συγκροτημένο λαό ούτε με εθνική συνείδηση. Και για αυτούς τους αριστερούλιδες που αναζητούν στα εγχειρίδια τις απαντήσεις, να τους θυμίσουμε απλά ότι εθνική συνείδηση κατά το Μάρξ είναι το προήμιο, η θέση, το λίκνο πάνω στο οποίο οικοδομείται η ταξική συνείδηση. Το πρόβλημα με σένα είναι ότι έχεις διαβάσει Μάρξ στο πρωτότυπο κείμενο και όχι κατά τους. Λοιπόν, κατά να το ξαναπούμε λοιπόν. Γι' αυτό ο δύσμυρος αυτός άνθρωπος, που το χειρότερο που του συνέβη είναι ότι είχε πάρα πολλούς οπαδούς και όχι συνεχιστές της αντίληψης, της θεωρίας και της πράξης του, είναι και οι χειρότεροι είναι στις μέρες μας. Οι χειρότεροι. Όλοι αυτοί του μαρξισμού, λενισμού, πρεπισμού. Δηλαδή είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Λοιπόν, και ξαναλέω, αυτός έλεγε ότι στο βαθμό που η εργατική τάξη δεν μεστώσει μες στη χώρα της, δεν οριμάσει μες στη χώρα της, κόμμα που να την εκφράσει. Σε εθνική βάση. Σε εθνική βάση. Ακριβώς. Λοιπόν, να γίνει τάξη για το έθνος ή εθνική τάξη, έλεγε ο ίδιος. Στο βαθμό που δεν το κάνει, δεν θα μπορεί να υπάρξει επαναστατικό κίνημα που θα θέτει ζήτημα εξουσίας με τους όρους εργατικής τάξης. Αυτό το έγραφε και το ξανάλεγε μέχρι που πέθανε. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έγινε κατανοητό,
Γιατί δεν υπήρχε και η βάση να γίνει κατανόητο, αν θέλεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συμβαίνει και σήμερα. Έχουμε χάσει την κοινωνική βάση πάνω στην οποία μπορούν να υπάρξουν κοινωνικά, πολιτικά αιτήματα, λυτρωτικά αιτήματα, αν θέλεις, για τα κατώτερα στρώματα. Τα κατώτερα στρώματα συγκροτούνται και βάζουν ζήτημα εξουσίας εφόσον και εάν βγουν στο ιστορικό προσκήνιο. Και ο πρώτος βασικός τρόπος για να βγουν στο ιστορικό προσκήνιο είναι διεκδικώντας το έθνος τους. Το έθνος, ο Δύσμιος, ο Κοραής, υποδηλώνει το κοινόν. Το κοινόν δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Όχι, κάθε άλλο. Δεν έχει τα ίδια συμφέροντα ο λαός, οι κατώτερες τάξεις με τις πολιτικές και κοινωνικές ελίτ που διοικούν. Το κοινόν βρίσκεται αλλού. Το ότι και αυτοί έχουν δικαιώματα και εγώ έχω τα ίδια δικαιώματα με αυτούς. Αυτή είναι μεγάλη, πολύ βαθιά επαναστατική σκέψη. Δεν είναι το κοινόν, η εθνική ενότητα που λέμε και που τη διεκδίκησε και την πάλεψε ο λαός μας. Δεν είναι ότι ταυτίζει τα δικά του συμφέροντα με τα συμφέροντα του προχόντο, της άρρωστας τάξης, της όποιας αστικής τάξης βγήκε μπροστά. Είναι ότι διεκδικούσε να έχει τα ίδια δικαιώματα με αυτήν. Και εφόσον είχε τα ίδια δικαιώματα, άρα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει και τα δικά του συμφέροντα μέσα από τη διεκδίκηση και την κοινότητα των δικαιωμάτων. Αυτό είναι το κοινόν κατά τον κύριο Κοραή. Και είχε δίκιο ο Δύσμερος αυτός άνθρωπος, γιατί τι έλεγε, ότι διαφορετικά δεν έχεις διοικητές, ανθρώπους δηλαδή που αναδεικνύει ο λαός για να διοικούν τα πεπραγμένα του ή τις υποθέσεις του, αλλά τυράννους, οι οποίοι έχουν προνόμια εξουσίας σε βάρος των υπολείπων, οι οποίοι δεν έχουν δικαιώματα. Αυτό μπαίνει στο θέμα του κοινού. Γι' αυτό και έλεγε και ο Μάρξ και τόσο όλοι αυτοί. Λοιπόν, λέγανε αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια καταπιεσμένη τάξη που να βγει στο προσκήνιο και να διεκδικήσει, εάν πρώτα δεν κατακτήσει το κοινόν. Απόλυτα. Μου φαίνεται ότι πρέπει να ηρεμήσει και λίγο ο κόσμος, να ακούσει λίγο μουσικούλα και ξαναρχόμαστε πάλι. Λοιπόν, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με το Δημήτρη Γαζάκη. Πάμε σε μερικά ερωτήματα που έχετε εσείς στείλει ιδιαίτερα στο email. Λοιπόν, για τις συνεργασίες, θα ακουστεί καμία ευχάριστη είδηση σήμερα για τις συνεργασίες. Σήμερα έγινε η συνάντηση που είχαμε για τις συνεργασίες, που είχε να κάνει έγινε με πρωτοβουλία του ΕΠΑΜ και του ΑΚΕΛ, δηλαδή του Αγροτοκτηνοτροφικού κόμματος. Κόμματος και του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολλοί κόσμος να συμβάλλει στην προσπάθειά μας. Υπήρχαν μια σειρά μικρά κόμματα, δεν έχει νόημα να τα αναφέρουμε, αλλά είμαστε εδώ και εντάσσονται, ήδη πλέον λειτουργεί η λεγόμενη κοινή εκλογική επιτροπή για τη δημιουργία του ψηφοδελτίου. Εντάσσονται όλοι, με τη σειρά τους που θα εντάσσονται πλέον στο ψηφοδέλτιο θα ανακοινώνονται κιόλας προς τα έξω, το ποιοι και τα λοιπά. Έχει ξεκινήσει να είναι επίσημο 100% γιατί να... Ναι ρε παιδιά, δηλαδή είναι και κρίμα, ας πούμε, γιατί υπάρχει και το άλλο και το αρνητικό, ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μας είπαν ότι θα είναι μαζί μας και μετά ξαφνικά ξυπνήσαν μια ωραία πρωία και λέγανε όχι, δεν θα είμαστε. Κάπου αλλού, ναι. Λοιπόν, κοιμήθηκαν αλλού, ξέρω εγώ, ξενυχτήσαν το βράδυ, δεν ξέρω. Λοιπόν, από την άλλη μεριά υπήρχαν κάποιοι που μας λέγανε ότι δεν θα είμαστε μαζί και ξαφνικά έρχονται μαζί. Γιατί να τα κάψουμε όλα αυτά? Πάντως έχει δημιουργηθεί μια δυναμική η οποία είναι εντυπωσιακή, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που ξέρω εγώ ότι καταστάσεις και αναμειγνύουμε σε αυτές τις ιστορίες. Έρχονται και παλιοί φίλοι, παλιοί συναγωνιστές κτλ. Και εντάσσονται σε αυτή την ιστορία. Με πολύ χαρά τους δεχόμαστε και ξανασμίγουμε στο κοινό μονοπάτι του κοινού αγώνα. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα να πούμε ότι ήδη πλέον έχουμε μπει στην, όπως είπα προηγουμένως, στη διαμόρφωση, αλλά και το καινούργιο στοιχείο που έχουμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι η ΛΑΕ πήρε απόφαση να μην συμμαχίσει με το ΕΠΑΜ και να κατέβει, να μην συμμετάσχει στην συνεργασία και να κατέβουν μόνοι τους, δεν κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε κανένα θέμα εμείς σχέση με αυτό, πήραν την απόφασή τους σε αυτή την ιστορία.
Όμως με μεγάλη χαρά βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη της ΛΑΕ, οι οποίοι εντάσσονται στη συνεργασία και προσπαθούν να μας βοηθήσουν όσο μπορούν στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας. Είναι εξαιρετικά. Αυτό είναι κυρίως είναι στη βάση ότι είναι πολύ... άνθρωποι που έχουμε δουλέψει μαζί τους όμως. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Να πούμε την αλήθεια είναι ότι έχουν κατά δουλέψει κύριο μαζί. Λόγο εκεί που βρέθηκε το ΕΠΑΜ μαζί με οργανωμένες δυνάμεις της ΛΑΕ και φάνηκε. Δηλαδή να το πω, γιατί αυτό είναι προσωπική μου διαπίστωση, έτσι το φέρω εγώ αυτό, ας πούμε, είναι ότι όπου συνεργαστήκαμε στη βάση, τα παιδιά της ΛΑΕ ήρθαν κοντά, μπορώ να πω, και φτιάξαμε φιλίες. Να το πω ανοιχτά. Φτιάξαμε πολύ καλές φιλίες που δεν το περίμενα. Mm-hmm. Έτσι. Αντίθετα με μια συμπεριφορά που εγώ προσωπικά, είναι δική μου η δήλωση αυτή, μου κάνει εντύπωση στο επίπεδο της ηγεσίας. Είναι απίστευτο. Θα ήθελα ότι από ανθρώπινη πλευρά πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν τις αγκυλώσεις από το κεφάλι τους. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί ένας λαός ολόκληρος κοίταγε προς τα εκεί και δυστυχώς. Λοιπόν, να μην πω ψέματα. Αυτά προσωπικά εγώ. Τίποτα. Ναι, όχι, εντάξει. Εν πολύ συμφωνώ και επειδή ξέρω τους ανθρώπους και ξέρω τι μηδενικά είναι από την άποψη πολιτικής, είναι κατανοητό το γιατί δεν θέλουν τη συνεργασία με το ΕΠΑΜ και την επιδίωξαν με τα άλλα μηδενικά, με οποιοδήποτε άλλο μηδενικό υπάρχει εκεί έξω, αρκεί να έχει το ίδιο ιδεολογικό πρόσωπο. Το κακό για αυτούς είναι ότι όχι μόνο επιδίωξαν με πραγματικά μηδενικά και για μένα εθνομηδενιστές, όπως είναι γνωστό, ή ναι, και τα δική μου δήλωση, η αμερικανική είναι, αριστερά. Δεν αφορά το πρόσωπο, αφορά τις αντιλήψεις. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για μηδενικά. Ναι, εντάξει, λοιπόν, σε ποιους αναφέρομαι. Κάποιους τύπους που το παίζουν οικονομολόγοι, ενώ είναι μετριότεροι του Βαρουφάκη. Και αυτό λέει πολλά για όσους γνωρίζουν. Αυτό λέει πολλά. Αυτό είναι... λοιπόν, ή κάποιους άλλους. Αυτό είναι σοβαρό. Συγγνώμη, Δημήτρη, μα αυτό είναι σοβαρό που λέει. Και που προβάλλουν την πολιτική του σκέψη και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηδενικά. Πώς να το πούμε, ο πιο δεξιός πολίτης, αλλά αρκούντος έντιμος, τους ξεπερνάει 8 κεφάλια σε πολιτική σκέψη και αντίληψη, παρά τις αριστεροσύνες τους κτλ. Να ξεκαθαρίσουμε, και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο τους απάντησε. Νομίζω ο κύριος Μαυροϊδής εκ μέρους της Αντασία, ο οποίος πραγματικά το κείμενό του ήταν εντυπωσιακό σε σχέση με τον τρόπο που προσέγγισαν. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσα να το προσυπογράψω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, εγώ το εθαρρυντικό, να το πούμε έτσι, είναι ότι αντί τα στελέχη, τα όποια αξιόλογα στελέχη είχε η ΛΑΕ, και είχε αρκετά αξιόλογα στελέχη, από όσο έχω γνωρίσει σε επίπεδο βάσης κυρίως. Αυτό είναι. Λοιπόν, δεν πηγαίνουν όπως η ηγεσία τους να κλαφτούν στην Κωνσταντοπούλου για μπάς και τους πάρει, ούτε στο Βαρουφάκι, ούτε στην Ανταρσία. Πηγαίνουν εκεί που πραγματικά είδαν ότι από κοινού μπορούμε να δώσουμε τον αγώνα και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Τόσο καλά, ώστε πραγματικά να απειληθεί στα σοβαρά το καθεστώς. Ας αφήσουμε τους τρελούς στην τρέλα τους, ας αφήσουμε τα μηδενικά στα μηδενικά και να κάνουμε τίποτα για αυτόν τον τόπο. Ας κοιτάξουμε λίγο την πατρίδα. Τελειώνει αυτή τη στιγμή. Τελειώνει. Και να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε τη μάχη από καλύτερες θέσεις. Στο κράτος γραφής πάντα θα υπάρχουν χαμένα κορμιά. Mm. Τα χαμένα όνειρα δεν πρέπει να αφήσουμε να χάνονται. Έτσι είναι. Είναι και τα προδομένα όνειρα. Να τα πούμε έτσι. Και ναι, αυτό. Εντάξει. Και αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Η ουσία είναι πάντως ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η βάση, οι άνθρωποι κάτω, οι απλοί κοινοί πολίτες, κατά κάποιους για μένα οι απλοί αυτοί πολίτες, και τα βρήκανε και προχωρήσαμε μαζί, ειδικά σε δημοτικές περιπτώσεις που πήγαμε μαζί, και σχεδιάσαμε μαζί, και δόξα τω Θεώ βρήκαμε μια ελπίδα μεταξύ μας. Αυτό έχει σημασία για μένα, και αν αυτά τα άτομα που τα βλέπω σήμερα να έρχονται προς τα δω, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για μένα και το πιο ουσιαστικό. Νομίζω ότι η ιστορία έχει να κάνει με το γεγονός τι βάζεις πάνω απ' όλα. Έτσι. Εγώ τουλάχιστον αυτό που με μάθανε οι παλιοί, και αυτό κράτησα από τη διαδρομή μέσα στην κομμουνιστική αριστερά, σαν οργανωμένος, να το πούμε έτσι, είναι όταν η πατρίδα κινδυνεύει και ο λαός βρίσκεται στο κατώτερο σκαλοπάτι, η υπηρεσία σου και η αφοσίωσή σου είναι προς την πατρίδα και το λαό. Ούτε κόμμα υπολογίζεις, ούτε ένταξη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Η υπηρεσία σου μετρέεται με το πώς συνεισφέρει στο λαό τη συγκεκριμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη ανάγκη. Και όχι για να μπορέσει να σε καλοδεχτεί ο λαός και να σε αναδείξει και να σε βγάλει στα πατώματα και στα δώματα της εξουσίας, αλλά γιατί ανιδιοτελώς είσαι διατεθειμένος να δώσεις και τη ζωή σου για αυτόν τον τόπο.
Έτσι λέγανε οι παλιοί, μας τα λέγανε κάποτε, όταν είμαστε πιτσιρικάδες 18 χρονών και όταν στις εκλογικές αναμετρήσεις ή άλλες πολιτικές μάχες βλέπαμε τον κόσμο να μην εστερνίζεται αυτά που καταλαβαίναμε και μας έβγαινε το παράπονο ή και ο θυμός του ενθουσιασμού του νέου που λένε τι μαλάκας, το γνωστό ας πούμε. Αμέσως μόλις ακούγανε οι παλιοί, οι άλλοι που είχαν 30 και 35 χρόνια εξορία και φυλακές και ιστορίες και αίμα στο αλβανικό, στην εθνική αντίσταση, στις εποχές της μοναχοβασιστικής δικτατορίας ή του μοναχοβασιστικού κράτους, μας πιάνε και να λέγανε μην τολμήστε και ξαναπείτε λέξη για το λαό. Η σοφία του δεν συγκρίνεται με τη σοφία κανενός μεγάλου φιλοσόφου και δεν Αν θέλεις, σε αυτό το σημείο ακριβώς, έτσι, επειδή το έχω ποθημένο, θα ήθελα να πω στην αυτή την αμερικανική αριστερά που την αποκαλώ εγώ, ότι οι παππούδες που αναφέρεται αυτή τη στιγμή και ο Δημήτρης, γιατί για τους παππούδες μιλάμε, γιατί και ο παππούς μου ήταν στο βουνό, να μην το κρύψω κι εγώ. Έτσι, αλλά δεν είμαι αριστερός, αντίθετα. Λοιπόν, οι παππούδες λοιπόν είχαν το εξής καταπληκτικό, μου λέγανε κάποτε, πρόσεξε τον αυτόν, είναι άνθρωπος. Δεν το είχα καταλάβει ποτέ, αλλά σήμερα που έχω μάθει τον όρο ο Σόρος ο φιλάνθρωπος, κατάλαβα πολύ καλά και το λέω προς την Αμερικανική αριστερά τι σημαίνει αυτό που μου λέγανε οι παππούδες μου με την παράδοση, ότι είναι άνθρωπος. Έτσι. Σωστό. Είναι όλη σημασία για μένα. Έτσι, αυτά και προς τους φίλους αυτούς που σήμερα είναι μαζί μας. Έτσι, αλλιώς εμείς είμαστε ανοιχτές, με ανοιχτές αγκάλες. Προσδοκούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι το Σαββατοκύριακο, να υποδεχτούμε πολλούς ακόμη περισσότερο και πραγματικά το ψηφοδέλτιο, όταν θα βγει το ψηφοδέλτιο της συνεργασίας, θα εντυπωσιάσει πάρα πολλούς. Τους φίλους με καλό τρόπο, τους εχθρούς με πολύ άσχημο τρόπο. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω μας λέει ο φίλος εδώ, πείτε μας σας παρακαλώ τη στρατηγική σας για την αντιμετώπιση της νεοθείας επικείμενες εκλογές. Συγχαρητήρια για τις ολοκληρωμένες εκπομπές σας. Λοιπόν, για τη στρατηγική. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που θα γίνει πρώτον είναι η παρουσία μας στα εκλογικά κέντρα κτλ. Το οποίο έτσι γίνεται, το κάνουμε στο μέτρο πάντα του δυνατού και όποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, πολύ ευχαρίστω θα θέλει στρατιά. Ανθρώπων που θα βρεθούν δίπλα στις κάλπες. Στα εκλογικά κέντρα. Έτσι, στα εκλογικά κέντρα. Το δεύτερο είναι θα φτιαχτεί ένα επιτελείο το οποίο θα παρακολουθεί, θα φροντίσει να παίρνει απευθείας τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι προς τα πάνω. Να τα παίρνει όμως σε πρωτογενές επίπεδο παράλληλα με τη γνωστή εταιρεία. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις, να παρατηρούμε τις διαφορές και παράλληλα να έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να εκτιμήσουμε αποτέλεσμα, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε και τη δυνατότητα της παρέμβασης όταν δούμε ή αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις του εκλογικού αποτελέσματος. Και αυτά αυτό, μπορούμε προς το παρόν μπορούμε να κάνουμε, να το πούμε. Και έτσι. Μπορούμε να τα εγγυηθούμε και αυτά, ας τα ακούσει και η σοφή αυτή η εταιρεία που τόσα χρόνια φροντίζει για τα αποτελέσματα. Αυτή φροντίζει. Να μην γίνει κανένα λάθος. Εγώ λέω πώς απλά να μην γίνει κανένα λάθος. Μια διαφήμιση που λέει εμείς φροντίζουμε για εσάς. Ναι, ναι. Όπως έτσι. Άκουσα λέει την παρακάτω εκπομπή. Τέλος πάντων είναι η εκπομπή του κυρίου Βαρουφάκη στην εκπομπή του κυρίου Χάτζη Νικολάου. Και αναφέρθηκε από τον Βαρουφάκη ότι έχει στο ψηφοδέλτιό του έναν τύπο από την κυβέρνηση Major μεταξύ άλλων. Επίσης ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του, Δημήτρης Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε με τα χειρότερα λόγια για αυτόν και τις διασυνδόσεις του με το Open Society και το ρόλο που ενδεχόμενα θα παίξει στη Βουλή. Εάν όντως είναι αυτός που υπολογίζω από την κυβέρνηση Major, είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ήταν αυτός που λέγαμε προηγουμένως. Αναφερθήκαμε και πριν. Ναι. Έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Είναι ο άνθρωπος του Σόρος στην κυβέρνηση Major. Απομακρύνθηκε από τον ίδιο το Major όταν πλέον έφτασε στο παραπέντε να κινηθεί δικαστική δίωξη εναντίον του για τη συμμετοχή στην επίθεση ενάντια στη Βρετανική Λίρα, που το 1992 την πέταξε έξω από το νομισματικό φίδι εκείνη την εποχή και έκανε πολύ πιο πλούσιο τον κύριο Σόρος. Εάν έχει τέτοιους ανθρώπους στο ψηφοδέλτιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο κύριος Βαρουφάκης αποτελεί εκπρόσωπο των πιο άγριων
συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αρπακτικών. Αν τον έχει πραγματικά, ο κύριος είναι... αυτός σήμερα ηγείται ενός hedge fund, το οποίο ειδικεύεται σε κερδοσκοπία νομισμάτων. Και βέβαια, για να είναι στο ψηφοδελτίο, προφανώς κάποιοι τον ετοιμάζουν ή τον γκρουμάρουν, να το πούμε έτσι, τον κύριο Βαρουφάκη, για να αποτελέσει τον ιδανικό αυτόχειρα για την Ελλάδα, προκειμένου να την σπρώξουν στην ανώτερη απάτη όλων, το διπλό νόμισμα. Δηλαδή, να οδηγήσουν δηλαδή τη χώρα στη χειρότερη κατάσταση που μπορεί να υπάρχει. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια χώρα. Να τις βάλουν διπλό νόμισμα. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό που βλέπω είναι ότι αφού το προωθούν στην Ιταλία, αν όντως είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ, σε αυτή την περίπτωση, γιατί αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν έχει ρόλο στη Βρετανία, αυτονόητα, αφού το κυνηγάνε και οι Βρετανοί. Και έφτασε εδώ, μετά αυτά τα ωραία που κάνει ο Βαρουφάκης, τα πολύ ευρωπαϊκά, νομίζω ότι πλέον το ωραίο σύστημα που λέμε, το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης, μάλλον ετοιμάζει και την Ελλάδα και την Ιταλία και ίσως και όλο τον Νότο να πάνε σε ένα περίεργο σύστημα με παράλληλα νομίσματα. Νομίζω ότι εδώ πέρα γίνεται ένας ανταγωνισμός. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι κάποια συμφέροντα θέλουν να σπρώξουν κάποιες χώρες στην άβυσο του διπλού νομίσματος. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και ανταγωνιστικά συμφέροντα. Ξέρουν, για παράδειγμα, και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, ότι μια τέτοια ενέργεια, ναι μεν θα οδηγούσε κερδοσκόπους τύπου Σόρος ή τέτοια συμφέροντα να πλουτίσουν πάρα πολύ, αλλά θα δημιουργούσε συνθήκες κοινωνικού εμφυλίου σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, είναι συζητήσιμο αν θα μπορούσε να ανακάμψει μια χώρα μετά από αυτό. Μετά από αυτό. Ίσως και το παιχνίδι ακριβώς να είναι αυτό. Δηλαδή, να σπρώξουν χώρες όπως η Ιταλία, όπως η Ελλάδα, γενικά τον Ευρωπαϊκό Νότο, προς το διπλό νόμισμα, ώστε πλέον de jure να δημιουργήσουν κατάσταση αφόρητη συνολικά για την Ευρωζώνη και έτσι να δημιουργήσουν θέμα ραγδαίας υποτιμητικής ή ανατιμητικής κερδοσκοπίας για το ευρώ. Όλα αυτά τα παιχνίδια δεν είναι δεδομένο ότι είναι μιας γραμμής. Υπάρχουν συγκεντρώσεις συμφερόντων διαφορετικές που ανταγωνίζονται. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι με τον Βαροφάκη. Απλά ο Βαροφάκης καβαλάει το άλογο. Εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα πλέον. Ναι, είναι ξεκάθαρα συγκεκριμένα συμφέροντα. Και το μόνο που είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα. Λοιπόν, εξηγήστε λίγο να καταλάβει ο κόσμος, μου λέει ο φίλος εδώ, ότι αυτό το μοντέλο της εξωστρέφειας και του να έρθουν εδώ όλες οι πολυεθνικές να αγοράσουν γη και τάχα να προσφέρουν θέσεις εργασίας, με 7ήμερη εργασία, όπως ο απατεώνας πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει, όχι επένδυση δεν είναι, αλλά ρημάζει την οικονομία, καθώς και ΑΕΠ και πλούτος θα φύγει έξω και φόρους δεν θα πληρώνουν οι εταιρείες και τα ταμεία θα ρημάξουν λόγω των πολύ κακών μισθών και της ημιαπασχόλησης και ο κόσμος θα πεθάνει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τίποτα από αυτά που λέγονται από δάφτους δεν έχουν την παραμικρή αλήθεια μέσα τους. Αυτό είναι αλήθεια. Το μοντέλο αυτό δοκιμάστηκε στην Αφρική, γι' αυτό είναι σε αυτήν την κατάσταση. Η Αφρική σήμερα δεν μπορεί να ανακάμψει με τίποτα για την Αφρική, γιατί είναι η προνομιακή ήπειρος που εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα εξωστρέφειας, όπως χαζολογώντας λέγεται, και μας έχει οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο. Επίσης, μας λέει ο φίλος ότι είναι υπέροχα τα νέα με τις συνεργασίες. Μπράβο και εύχομαι τα καλύτερα. Άντε να τελειώνουμε τα λαμόγια. Όμως, παιδιά, προσέξτε, όπου μπαίνουν τόσοι πολλοί και από παρατάξεις περίεργες, παραδείγματος ΛΑΕ, ίσως να δημιουργήσει πρόβλημα, όπως είχαν μπει πολλοί στο ΕΠΑΜ και μετά αποδείχθηκαν όχι και τόσο καλοί. Κατά τα άλλα, εύχομαι ότι καλύτερο. Όσο για τη ΛΑΕ, όσο για το ότι η ΛΑΕ κατέβηκε μόνη της, νομίζω φαίνεται καθαρά πλέον τι ρόλο βαράει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ναι, έχεις ρίσκο όταν ανοίγεσαι και μπαίνει κόσμος και τα λοιπά με διαφορετικές, αν θέλεις, και αντιλήψεις και προσλαμβάνους και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, παίρνεις ρίσκα. Αλλά αν δεν πάρεις τα ρίσκα, δεν μπορείς να προχωρήσεις και μπροστά. Διαφορετικά, θα πας σε αναχωρητισμό ή σωστότερα σε ασκητισμό. Δηλαδή, πάρε να κλειστείς σε μια ασκήτη και θα ονομάζεις και θα αποθέλεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ την καθαρότητα του Ευαγγελίου που μόνο κατά σε υπάρχει. Δεν θα πάμε σε αυτή τη λογική, γιατί τέλος πάντων δεν θα είμαστε καθόλου χρήσιμοι σε κανέναν. Δεν μπορούμε να γίνουμε ιδιώτες κατά το αρχαίο ελληνικό που το σέβονται και οι Βρετανοί. Πρέπει να πολεμήσουμε, πρέπει να παλέψουμε τις διαφορισμένες απόψεις, τα ρίσκα μας, να ζήσουμε τα δύσκολα, να ζήσουμε του καθενός την οποιαδήποτε, ας πούμε, έτσι
υπερβάλλουσα σκέψη για τον εαυτό του, αλλά. Να, είναι ο φίλος, ας πούμε, υπονοεί κάτι. Όχι, υπονοεί. Εμείς από το ΕΠΑΜ ξέρουμε για το τι λέει, ότι όπως είχαν βγει πολλοί στο ΕΠΑΜ και μετά αποδείχθηκαν όχι και τόσο καλοί, το ξέρουν. Όμως και το καλό είναι το γεγονός ότι σε αυτή την αναμέτρηση πολύ παλιοί. Παλιά μέλη του ΕΠΑΜ, πολλά παλιά μέλη, επανήλθαν, εντάχθηκαν, όχι στο ΕΠΑΜ, στον αγώνα. Δεν είναι απαραίτητο να μπει κανείς στο ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ δεν δημιουργήθηκε για να φτιάξει έναν μεγάλο κόμμα και αύριο μεθαύριο να κυριαρχήσει το ελληνικό πολιτικό στοιχείο. Εμείς με μεγάλη μας χαρά αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε και λέμε βαδίζουμε στον κοινό αγώνα. Άλλωστε και τότε που όταν φεύγανε κάποιοι, εμείς λέγαμε το εξής. Εάν τα καταφέρουν καλύτερα αυτοί, εμείς θα πάμε σε αυτούς. Εάν όμως τα καταφέρουμε καλύτερα εμείς και φανεί ότι ο δικός μας δρόμος μπορεί να δώσει αποτελέσματα, με χαρά θα τους υποδεχτούμε. Ξανά πίσω. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε πράξη σήμερα. Με χαρά βλέπω και με ενημερώνουν ότι μπαίνουν παλιοί συναγωνιστές και σύντροφοι στα ψηφοδέλτια και του ΕΠΑΜ αλλά και της συνεργασίας, και πραγματικά αυτό δείχνει, αν θέλετε, και τη δυναμική που μπορεί να εκφραστεί και στις εκλογές και παραπέρα. Στο χέρι μας είναι να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τώρα, αυτός που κρατάει μανιάτικα και τέλος πάντων παίζει περίεργα παιχνίδια. Είναι αυτό που είπαμε. Οι ιδιότητες υπάρχουν πάντα. Ναι. Πάντα θα υπάρχουν. Καλά κάνει και τα κάνει. Έτσι αλλιώς η ζωή δεν ανέχεται περιττώματα. Λοιπόν, προχωράμε μπροστά και ο καθένας δοκιμάζεται στο κάτω-κάτω της γραφής. Στην πράξη. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτός ο χώρος έχει προσφέρει το εξής. Διαμόρφωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό το πλαίσιο συζήτησης που συζητάει αυτή η κοινωνία. Είτε τη φοβίζουν με την προπαγάνδα, είτε την απομακρύνουν, είτε τα σβήνουν ή οτιδήποτε, διαμορφώνει πλαίσιο, βάζει ημερήσια διάταξη. Και αυτό φαίνεται κιόλας όταν αναδεικνύουμε ορισμένα ζητήματα, είτε είναι στην γεωπολιτική σκηνή, είτε στα δημοσιονομικά, είτε οπουδήποτε, όπου επαναπροσανατολίζεται ολόκληρη προπαγάνδα, μόνο και μόνο για να τα σβήσει από τη συνείδηση ή να μην μπορούν να μεταδοθούν στον κόσμο. Και μόνο αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη συμβολή στο να μπορέσεις να υποδομήσεις τις προϋποθέσεις της με πολύ μεγάλης ανατροπής που έχουμε ανάγκη σε αυτόν τον τόπο. Διαφορετικά δεν γίνεται. Πώς λέγαμε νομίζω χθες το συζητάγαμε με τον Ηρακλή τον Παπαδόπουλο, όπου τέλος πάντων ο λαός, ένα κάθε λαός, πριν βρεθεί να έχει τη δυνατότητα και τις δυνάμεις να δώσει τη μάχη στο πεζοδρόμιο, αν θέλετε, στην πραγματική ζωή, για να κάνει την ανατροπή, ανακοινώνει την επικείμενη νίκη του με μια σειρά πνευματικές νίκες. Και αυτές τις πνευματικές νίκες μπορεί ολόκληρος ο λαός να μην είναι συμμέτοχος αυτές, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι. Αλλά αυτές οι πνευματικές νίκες έχουν να κάνουν με τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να παίξουν τον καταλήτη στην ενότητα, στη δυνατότητα του λαού να δώσει τη μάχη, και που αυτές οι δυνάμεις εκφράζουν θέσεις, απόψεις, αναλύσεις, επισημάνσεις, οι οποίες είναι κατά πολύ ανώτερες του εχθρού. Αυτό τουλάχιστον εξασφαλίζει τη δυνατότητα ή τις προϋποθέσεις ένας λαός να δώσει την τελική μάχη με τους καλύτερους δυνατούς όρους, ακόμη και αν έχει βρεθεί τόσο χάλια όσο είναι σήμερα. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν τα ολίγα, θα λέμε συνέχεια βεβαίως έχουμε πει για τις πολιτικές δυνάμεις ότι καθώς θα μπαίνει κάθε μία στο ψηφοδέλτιο, θα ανακοινώνεται και ποια είναι και με ποιον και με ποιους έτσι συμμετέχει. Ναι, είναι 100% επίσημη για να μην δημιουργούν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία του κοινού ψηφοδελτίου έχει αναλάβει το ΑΚΕΛ, το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, και το ΕΠΑΜ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πολλά στελέχη της ΛΑΕ, στελέχη άλλων πολιτικών χώρων ή άλλων σχημάτων που και πρόσφατα κατέβηκαν στις ευρωεκλογές έχουν συμπαραταχθεί. Εμείς δεν μπορούμε να προανακοινώσουμε ποιοι είναι εάν δεν βγουν επίσημα οι ίδιοι και δεν μπουν. Παιδιά, μπαίνουμε στην υπόθεση αυτή. Θέλω να πω επίσημα τα όργανα τους, οι ίδιοι κτλ. Στο βαθμό που αυτό συμβαίνει, εμείς θα έχουμε ανοιχτή γραμμή για να μπορέσετε να, και με ανακοινώσεις από κοινού και μέσω της εκπομπής και με άλλους τρόπους, εκδηλώσεις θα έχουμε. Άλλωστε, ετοιμάζουμε και μια πολύ μεγάλη έκπληξη για τις 5 Ιουλίου 2020.
19 την επέτειο, τετάρτη επέτειο του, από το 15 του, του δημοσιοβίσματος του όχι, ετοιμάζουμε μια εξαιρετική, ελπίζω να είναι πολύ σημαντική, θα τη μάθετε όσο νούπο σε αυτή την ιστορία. Και αυτή θα εγκληθεί στο σωστό χρόνο. Βαρβαριστή timing. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει νομίζω μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία και θα συζητηθεί πολύ έντονα. Λοιπόν, έτσι να γιορτάσουμε ακριβώς μέσα στην προεκλογική περίοδο, δύο μέρες πριν τις εκλογές, την τέταρτη επέτειο και ίσως καθοριστική, ελπίζω καθοριστική επέτειο του καταραμένου δημοψηφίσματος για το πολιτικό σύστημα της χώρας, όπου ο ελληνικός λαός επέδειξε για άλλη μια φορά, έδειξε μάλλον την, τη δύναμή του, απλά, έδειξε, ανέτρεψε τα πάντα, εντάξει. Έτσι, λοιπόν, για να τιμήσουμε αυτό και το όχι και να, και να δείξουμε ότι δεν είμαστε απατεώνες που απλά το χρησιμοποιούμε στις εκλογικές αφίσες και όχι, θα δείτε τι θα γίνει τότε. Ετοιμάζουμε μια εξαιρετική επέτειο για εκείνη την, για εκείνες τις μέρες. Εκείνες τις μέρες που το ΕΠΑΜ ήταν το μόνο που επέμενε να μείνουμε. Όταν είχε έρθει η προδοσία ήδη. Ναι. Εκείνες τις μέρες είναι φοβερές. Ναι, όμως και εντάξει, θέλει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ίσως και μια αυτοκριτική κουβέντα, γιατί έδειχνε και το πόσο κόσμο, ο κόσμος μας, ο δικός μας κόσμος, δεν εννοώ τον απλό κόσμο, εννοώ τα λεγόμενα στελέχη, ήταν ικανά και διαθέσιμα για έναν τέτοιο αγώνα. Γιατί άλλο πράγμα να βγαίνει εσύ. Δεν είναι ικανότητα. Είναι οι δεύτερες σκέψεις και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Αυτό που είπα, ιδιώτες. Άλλο λέω, θέλω να πω. Είχαν στο μυαλό τους άλλες σκέψεις. Τώρα μην κρυβόμαστε. Γι' αυτό λέω ότι άλλο πράγμα να πετάγεσαι πάνω εσύ όταν βλέπεις τον κόσμο να είναι έτοιμος, να θέλει κτλ. Και να τους πεις εδώ μένουμε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους Περτοριανούς που τότε τη Δευτέρα το βράδυ, θυμάσαι, φαντάζομαι, τα χημικά που φάγαμε και το ξύλο. Λοιπόν, αλλά μπορούσαμε να το κρατήσουμε το μετερίζει, αλλά για να το κρατήσουμε το μετερίζει δεν χρειάζεται ένα και δύο. Θέλεις στελέχη που να το λέει η καρδιά τους. Στελέχη που να ανέβουν πάνω με την τουντούκα και να κρατήσουν τον κόσμο με τη φωνή τους, το πάθος τους και τη φωτιά που έχουν μέσα τους. Αλλά δυστυχώς τέτοια στελέχη δυστυχώς δεν είχαμε ούτε εμείς. Έτσι, έτσι. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό και την κοπανίσανε με ελαφρά πηδηματάκια και πήγανε για αλλού. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι στις κρίσιμες στιγμές μπορεί να πώς το λέει το τέτοιο, η μεν ψυχή, το δε σώμα. Ναι, η μεν ψυχή πρόθυμη, το δε σώμα όχι. Ναι, λοιπόν, αυτό ακριβώς, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγκαταλείψαμε, ότι δεν προσπαθήσαμε, συνεχίσαμε να δέσουμε την οργάνωση, να τη φτιάξουμε έτσι, ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να μην κάνει πίσω. Να μην ξανακάνει ποτέ πίσω. Όταν το ΕΠΑΜ έγινε οργάνωση μετά τα τελευταία δύσκολα που περάσαμε, όταν οι ίδιοι απλοί, τα απλά μέλη σηκωθήκανε και βγήκανε στον δρόμο και στην ουσία επανειδρύσανε το ΕΠΑΜ, να πούμε και μια αλήθεια. Για μένα, επειδή. Ήταν κάτι που και εγώ το ήσα περίεργα τότε, γιατί και εγώ μέσα στην ίδια κοινωνία ζω, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, και ένιωσα τότε ότι αυτοί οι άνθρωποι το παίρνουν πάνω τους και ένιωσα την ανάγκη να ακολουθήσω. Γιατί εγώ ακολούθησα, δεν ήμουν μπροστά, ακολούθησα. Εντάξει, δεν έχει σημασία, ο καθένας επιλέγει τον τρόπο και τον μέσο. Αλλά ήταν κάτι το απίστευτο ότι απλά άνθρωποι μπήκανε μπροστά, φύγανε μπροστά και προχωρήσανε. Και αυτό κράτησε το επαμόρθιο, κατά ψέματα. Και έρχεται σήμερα η ιστορική, βέβαια. Πάντως ένα πράγμα που δεν πρόκειται να ξαναγίνει με το ΕΠΑΜ, και αυτό όσο τουλάχιστον ζω εγώ, είναι δεν θα πούμε, θα μείνουμε και θα φύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλη φορά το ΕΠΑΜ να πει μένω. Και την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Τέτοιους ανθρώπους δεν έχει σήμερα το ΕΠΑΜ και δεν θα αποκτήσει ποτέ το ΕΠΑΜ. Τέτοιους ανθρώπους. Τους είχαμε στην πρώτη φάση, δεν τους έχουμε πλέον. Ευτυχώς, λοιπόν, και γι' αυτό δεν υπάρχει ξανά περίπτωση το ΕΠΑΜ να μπει μένω και να το πούμε και να το κάνουμε στην πράξη. Γιατί γι' αυτό ντρέπομαι. Για όσες φορές είπαμε μένω και δεν μείναμε. Γι' αυτό ντρέπομαι. Και κάνω αυτοκριτική και για τον εαυτό μου και για το ίδιο το ΕΠΑΜ. Όλοι κάνουμε. Και να πούμε μια άλλη. Αυτή η ιστορική περίοδο μας έχει οδηγήσει όλους να κάνουμε και αυτοκριτική και να βλέπουμε και τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Και να ανακαλύπτουμε τι μας συμβαίνει. Ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, έχω αφιλιβιαστεί
πολλές φορές πολιτικά, αλλά και στις τελευταίες πάλι μέσα ακόμα ευνηδιάζομαι. Ας πούμε, βλέπω κάτι περίεργες συμμαχίες. Ο κύριος Βιλιάρδος, ο φίλος σας, να είναι με τον αγαπημένο μου εκεί. Πώς να τον χαρακτηρίσω. Φελόπουλο, όπως μου τον είπε. Όχι, δεν είναι αυτό. Τον αγαπημένο ή άγιο άνθρωπο αυτόν της ελληνικής τηλεόρασης που έχει αγιάσει όλο το κάθε σπίτι. Που έχει, κάθε σπίτι έχει τη δυνατότητα να μιλάει με τον Θεό. Ένας νεαρός με σταμάτησε σήμερα το πρωί όταν βγήκε από το μετρό, mm-hmm. πηγαίνοντας τη συνάντηση που είχαμε. Σήμερα στις 11 η ώρα, mm-hmm. Και μου λέει τι θα γίνει με αυτό το Φελόπουλο. Καταλαβες, τον έλεγε έχει περάσει, Φελόπουλο. Έχει περάσει παντού. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, τελείωσε. Δηλαδή, εντάξει, άμα αρχίσει και σε κοροϊδεύει έτσι ο κόσμος. Ναι, εντάξει, ο κόσμος ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί, υπάρχει εγώ πάντως. Βεβαίως, είναι εντάξει, ένα σκύβαλο είναι. Ρε παιδί μου, εντάξει. Θα τελειώσουμε. Αλλά να θυμηθούμε ότι κάποιοι αποχώρησαν από το ΕΠΑΜ γιατί εγώ ασκούσα ανελέητη κριτική στον κύριο Βιλιάρδο. Και έλεγα ότι αυτού του τύπου τις γραφές ο κύριος Βιλιάρδος τις κάνει σκόπιμα. Ότι αυτό το πράγμα μας πάει αλλού. Μας πάει αλλού και είναι πολύ βρώμικο το αλλού που μας πάει. Κάποιοι μου το παίζανε υψηλή μύτη και μου λέγανε σιγά όλους τους διώχνεις εσύ, όλους τους βρίσκεις κακούς. Εγώ δεν είδα κανέναν που να του άσκησα κριτική ανελέητη, κυριολεκτικά ανελέητη, και σήμερα να βρίσκεται στην αποδομεριά. Δεν τον έχω δει. Μπορείτε να μου υποδείξετε κάποιον. Βέβαια, ο Βλάξ συνεχίζει να είναι Βλάξ. Δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ του τη βλακεία που έκανε, ούτε έχει βεβαίως ποτέ την αξιοπρέπεια να πει συγγνώμη ρε παιδιά, έκανα λάθος. Επανέρχομαι. Δεν θα την κάνουμε, διότι ο Βλάξ είναι πάντα Βλάξ με περικεφαλαία. Ναι. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος που στέλνει γράμματα αποχώρησης αλλοπρόσαλου τρόπου με ασυνατησία άνευ προηγουμένου, που μόνο ψυχίατρος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να δει την πραγματικότητα και να μου πει τώρα κατόπιν εορτής ποιος είναι ο Βιλιάρδος και ποιος είναι ο κάθε Βιλιάρδος και ο κάθε Βαρουφάκης και ο κάθε ένας από δάφτους, για τους, όταν έκανα την κριτική, την αναλέτη κριτική, για να δείξει στον κόσμο ότι πρέπει να βλέπεις τις λεπτομέρειες, κρίνει το καθένας, ειδικά όταν στα πολύ μεγάλα, στα μεγάλα τα συνθήματα δεν λέει και πολλά. Στις λεπτομέρειες κρίνεται. Θα με κάνεις να συνδέσω μερικά ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, μίλησαμε για τον Βιλιάρδο, εντάξει, ο οποίος βρέθηκε σε αυτό το ωραίο κόμμα κάποια χρόνια πριν στο Κατσανικολάου. Ο κύριος Κατσανέμας, διάβασα κάπου. Ναι. Αποχώρησε. Κάποια χρόνια, αυτό πήγα να πω πριν. Είχε σε ένα κοινό πάνελ τον κύριο Κατσανέβα. Ο κύριος Κατσανέβας τελικά αποδείχτηκε πολύ πιο ευφυής από τον κύριο Βιλιάρδο. Δηλαδή, τουλάχιστον πολιτικά. Πιο έντιμο. Έχει ένστικτο αυτοσυντήρηση, γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έκανε γρήγορε κινήσει. Επειδή τον γνωρίζω, γι' αυτό το λέω έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, έκανε όμω τέτοια. Όμω και πάλι πήγε σε ποιον αυτό ο κύριο ο Κατσανέβα, γιατί έχω μια προσωπική σχέση παλιά. Πήγε στο Βελόπουλο, στο οποίο έξυπνα είδε ότι δεν τον παίρνει και έφυγε γρήγορα. Ο άνθρωπο που πρωτοδιαφήμισε το σχέδιο Σόιμπλε, λέγοντα α τα πάρουμε, αν θυμάστε. Που είχε πει σωστό. Για να πάρουμε και, τότε, και για το διπλό νόμισμα. Και τότε, έτσι. Αν θυμάσαι, του άσκησα φοβερή κριτική. Εντάξει. Ναι. Ιστορία, έτσι, αλλά. Ποιος τα θυμάσαι. Ναι, αλλά είναι πάλι ο Βελόπουλος, και το ξαναθυμίζω αυτό το γεγονός, που είναι ο απίστευτος επικοινωνιολόγος, να το πούμε έτσι, γιατί πρέπει να δούμε και τα θετικά του σημεία. Βεβαίως. Που έχει κάνει το ωραίο να λέει: ορίστε, εδώ πάνελ, ο κύριος Καζάκης, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Υπουργός Οικονομικών σήμερα, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, όλοι μαζί ήταν τότε. Ναι. Χωρίς να λέει το πιο βασικό, ότι ο μόνος που είπε στα ίσα στον Βαρουφάκη τότε, ότι αγόρι μου, δεν εκπροσωπείς το Σόρος στα ίσα και πουλάς τη χώρα σου, ο μόνος, και του το έλεγε και δεν απάντησε, το ξέρω από τότε, το ξέρω και αυτό. Λοιπόν, και όμως αυτός ο κύριος που πήρε ένα 4%, γιατί. Έχω ακούσει ένα ωραίο ανέκδοτο από κάτι πιτσιρικάδες που λένε: το πρόβλημα δεν είναι να απευθύνεσαι στον Ιησού. Το πρόβλημα είναι όταν σου απαντάει ο Ιησούς. Και όμως αυτός ο τύπος είναι μπροστά και χαράσει πολιτική σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο. Και επικοινωνιακά. Και όχι μόνο. Ντρέπομαι για όλους αυτούς που το παίζουν θρησκευόμενοι και ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο που ξεφτιλίζει το σύμβολο της πίστης τους, τον Ιησού Χριστό. Τον ξεφτιλίζει με το χειρότερο τρόπο και αυτοί πάνε και τον ψηφίζουν. Με συγχωρείτε, προτιμώ τους άθεους παρά αυτούς τους χριστιανούς. Γιατί αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Για να μην πω τους χαρακτηρίζω πολύ χειρότερα. Γιατί τουλάχιστον θα έπρεπε να είχαν
την ντροπή, ρε παιδί μου, να νιώσω ότι δεν μπορούν να του ξεφτιλίζουν έτσι το σύμβολο της πίστης σου. Είναι φοβερό, αλλά... Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τελικά ο ορθολογισμός έχει φύγει από αυτή τη χώρα πάρα πολύ άσχημα. Όχι, βέβαια. Γιατί είναι τα χαρακτηριστικά που λέμε. Δεν είμαστε έθνος, αδερφοί. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν. Οι παλιοί πώς το λέγανε, δεν είμαστε λαός. Το έλεγαν, δεν είμαστε λαός. Λαός, σωστό. Λοιπόν, σωστό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πού να ξέρα ότι όλες αυτές οι παλιές φράσεις που τσάκουγα από τον παππού μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου κτλ. Μια κατοχή σου χρειάζεται σένα. Για να το θυμάσαι, για να καταλάβει. Πού να φανταστείς ότι θα τα ζήσουμε δεν πρέπει, όλα. Δεν πρέπει να πούμε λοιπόν τώρα σε αυτό το λαό ότι με βάση τα διδάγματα πραγματικά αυτών των ανθρώπων που ήταν καθαρά διδάγματα ζωής και τίποτε άλλο. Και είναι πραγματικά αυτά τα διδάγματα γιατί η ζωή είναι πραγματική. Δεν είναι εικονική πραγματικότητα αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι φιλάνθρωποι, ήταν άνθρωποι, αυτό που είπα πριν. Σωστό. Αλλά δημιούς πρέπει να πάμε λίγο να δούμε αυτούς τους ανθρώπους στη βάση και να πούμε όχι στη νέα κατοχή. Στην κυριολεξία και να το νιώθουμε και να το λέμε. Σωστό. Έτσι νομίζω. Πώς πρέπει να είναι η σημαία μας αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε πλέον, να κλείσουμε γιατί το έχουμε ξεπεράσει και την ώρα μας. Να ευχαριστήσουμε όσους και όσες μας άκουσαν. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έτσι αλλιώς θα είμαστε εδώ σε αυτό το μετερίζει συνέχεια σε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο, είτε με τηλεοπτικό τρόπο, είτε με ραδιοφωνικό τρόπο. Είναι ένα μετερίζει το οποίο θα το κρατήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν είμαστε βαρουφάκηδες, δεν έχουμε πίσω απατεώνες που να μας χρηματοδοτούν τύπου Σόρος και δεν ξέρω όποιος άλλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αξιοποιούμε το μέγιστο αυτών, αν θέλετε, και τη παρουσίαση και των υποψηφίων τη συνεργασία, που μπορούν να περάσουν από εδώ, να τους γνωρίσετε, να τους μάθετε για όσους από εσάς δεν τους γνωρίζουν και να πούν και την προσωπική τους ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω όχι την προσωπική τους με την έννοια, την προσωπική τους πολιτική ιστορία. Ναι, πιστεύω, μπορεί, για να μπορεί να τους γνωρίσει και οποιοδήποτε, να μπορεί να τους υποστηρίξει, να δώσει μαζί τη αυτή μάχη. Αυτή τη μάχη, που δεν είναι μάχη προσωπική, δεν είναι κανείς από, τουλάχιστον από την πλευρά του ΕΠΑΜ, μπορεί να μιλήσει και το ΖΟ, κανείς από εμάς δεν κατεβαίνει για να πάρει ψήφους ή να πει στην Ελληνική Βουλή. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η πατρίδα του που θέλει πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Η δική μας αλήθεια τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο και να σας ευχηθούμε. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα.